Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καληνότσες, όλα τα καλή, όλα τα καλά να έχετε. Όλα το μικρόφωνο καλή. Έχει πέσει πάλι κάτω, ρε Αντρέα. Ρε Αντρέα, το χάλασες πάλι. Καλό καλοκαιράκι, ελπίζουμε να περάσατε, ελπίζουμε να περάσετε στη συνέχεια. Εντάξει, κάποιοι πάνε διακοπές. Ποια συνέχεια. Έχει, κάποιοι πάνε διακοπές και το Σεπτέμβριο. Μην είσαι από αυτούς που λένε καλό χειμώνα από τα μισά του Αυγούστου. Από αυτούς είμαι, γιατί. Άιντε να πούμε. Γιατί εγώ σχολείο. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα. Καταρχάς, να ξέρετε ότι εγώ τουλάχιστον είμαι αρκετά κουρασμένος. Νιώθω αρκετά κουρασμένος. Εγώ διότι, δεν είμαι καθόλου. Διότι, ναι, λογικό. Διότι δουλεύω ακατάπαυστα. Σκάβω, βάφω, τρίβω, ρίχνω. Κάνεις βίντεο. Και κάνω και βίντεο ταυτόχρονα. Οπότε, παρόλο που δεν βλέπετε τόσο πολλά βίντεο από το κανάλι, δεν σημαίνει ότι καθόμαστε εδώ πέρα. Προετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν. Μπράβο, θα τις δείτε. Θα τις δείτε τις αλλαγές σε ένα βίντεο που έρχεται. Αρκετά ξεχωριστό, θα έλεγα. Που θα τα δείξουμε ό,τι αλλαγές έχουν γίνει εδώ πέρα και θα γίνουν και άλλες στο μέλλον. Όμως, σήμερα ήρθαμε σε αυτό εδώ των NN Studios για να κάνουμε τι. Ο Αντρέας θα πει. Λοιπόν, γιατί εγώ δεν μπορώ. Σκεφτήκαμε. Παίρνω ρεπό όσο δουλεύω. Σκεφτήκαμε μια καινούργια έτσι ιδέα για τα chilling couch. Μπράβο. Και πήραμε τη λίστα με τις 25 ακριβότερες παραγωγές. Μπράβο. Ναι. Και θα βάλουμε την κάθε μια ταινία σε tier list δικό μας. Ναι. Να το εξηγήσουμε πιο καλά για τον κόσμο που μπορεί να μην κατάλαβε. Ναι. Για τις 25 πιο ακριβές ταινίες που στήχησαν περισσότερο, που στήχησε περισσότερο η δημιουργία τους. Οπότε θα τις πάρουμε αυτές και θα κάνουμε μια συζητησούλα για την κάθε μία και θα τις κατατάσουμε. Πόσα θα έχουμε tiers, θα έχουμε 5. Tiers λέγονται tires. Tiers. Τα λένε και. Εγώ τα έλεγα tires κάποτε, αλλά ναι, όλοι τα λένε tiers και δεν ξέρω. Tiers list. Tires θα το λέμε εμείς. Tiers. Tiers. B, C, πώς το έχω, D, C, B, A, S. Θα τα έχουμε με γράμματα. Με γράμματα, γιατί με γράμματα δεν είναι. Με γράμματα, αλλά με αυτό κάνουμε και δική μας ονομασία. Όχι, ρε, με γράμματα. Με γράμματα τώρα. Τελευταίο σαπίλα. Όχι, 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 με γράμματα. Δεν χαρακτηρίζουμε. Είπαμε, δεν χαρακτηρίζουμε με γράμματα. Ωραία. Δεν χαρακτηρίζουμε, αλλά ό,τι μπει στον τι. Όχι, εντάξει, καταρχάς τώρα σαπίλ. Άκυρο, υπάρχουν. Πάμε. Υπάρχουν. Πάμε. Ήδη περιμένω πώς και πώς να φτάσουμε στο συγκεκριμένο νούμερο. Βασικά δύο νούμερα είναι. Λοιπόν, άρα ποια γράμματα έχουμε στον κόσμο να πούμε. D, C, B, A. Και S. Στο D μπαίνουν οι σάπιες. Οι χειρότερες. Οι χειρότερες. Στο C μπαίνουν αυτές που ψηλό βλέπονται. Στο B μπαίνουν οι μέτριες προς καλές. Στο A μπαίνουν οι καλές. Οι καλές. Και στο S μπαίνουν οι OP, οι overpowered να πούμε. Οι top. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θες να πεις κάτι εσύ στο έχουν να σε δουν καιρό τα παιδιά. Καλά καιρό. Καιρό έχουν να σε δουν. Έχουν κάνει διβδόματα. Καλά είμαι. Ζούμε. Εδώ. Ζούμε. Καλοκαιράρα, παιδιά. Τώρα, τώρα το χειμώνα που. Όχι το χειμώνα. Παιδιά, δεν φαντάζεσαι πως ξεκούρασα το φετινό καλοκαίρι. Μιλάμε. Λιώσαμε στις παραλίες και φέτος. Αφήστε, αφήστε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, γράψτε μας πώς περάσατε το φετινό σας καλοκαίρι, πώς το περνάτε έτσι, από πού μας βλέπετε. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Α, να πούμε ότι σε κάθε. Πώς λέγονται αυτές, κατηγορίες. Ναι. Σε κάθε tier θα αποφασίζουμε από κοινού την κάθε ταινία που θα τη βάζουμε. Δεν βάζω εγώ. Κάπου και ο Αντρέας κάπου. Πάλι. Θα πρέπει πάλι, να τα βρούμε κάπου στη μέση και να καταλήξουμε πού θα μπει το κάθε ένα. Εντάξει. Δεν θα επεκτηνόμαστε επειδή είναι 25 ταινίες, έτσι. Μην βγει τώρα το βίντεο. Ναι, γιατί μην πάρει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κάνεις edit. Βάλτο. Αυτό είναι. Ο άνθρωπος είναι για βίντεο. Λοιπόν. Ναι. Στη θέση 25. Ναι. Το θέμα είναι. Ναι. Ότι έχουμε. Να πούμε και τις υπόλοιπες ταινίες που είναι στη θέση 25. Και όχι. Θα πούμε μόνο αυτό που θέλουμε. Α, μόνο αυτό που θέλουμε εμείς. Ναι, ωραία, πες, θέση 25. Επειδή σε γουστάρουμε. Μπράβο. Στη θέση 25 είναι το Harry Potter και ο ημίωμος πρίγκιπς, το λέω ελληνικά γιατί μπράβο. Μην καταλάβεις. Στοίχησε 250 εκατομμύρια από ό,τι βλέπω. Δεν είναι τυχαίο να ξέρεις ότι σου είπα να βάλουμε το Harry Potter στο 25. Ναι, το ξέρω κάτι. Ίσο... Και εδώ πρώτο είναι. Ναι, ενώ ισοβαθμοί, διότι παρόλο που λέει 250 εκατομμύρια σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι πιο ψηλά. Τώρα 250 το έχουν κάνει. Στρογγυλά. Ναι, στρογγυλά, ρε παιδί μου. Τι να πω εγώ τώρα για τον ημίωμο πρίγκιπς, παιδιά. Είναι η αγαπημένη μου ταινία Harry Potter. Ναι. Από όλες. Μαζί με το. Κλήρη του θανάτου το πρώτο part. Γιατί και τα δύο έχουν άσχημο τέλος. Δεν θα πω τι. Γιατί, ή να πούμε. Θα πούμε. Εντάξει, spoiler alert δεν χρειάζεται τώρα. Γιατί δεν χρειάζεται. Όχι, μα θα το πούμε. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θα πούμε ακριβώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ο πρωταγωνιστής αυτή την ταινία είναι ο Snape. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει επίσης ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο Draco Malfoy. Ναι. Δηλαδή είναι οι κακοί πρωταγωνιστές σε αυτή την ταινία. Είναι νολανίζει λίγο ο ημίωμος πρίγκιπς. Γι' αυτό μου αρέσει και το γουστάρω. Σε σχέση με τα. Είναι ακριβώς η Νταρκίλα που γουστάρω
και το μυστήριο είναι που... η πιο dark ταινία μέχρι τις επόμενες. Ναι, που και έχει πολύ ωραίο μυστήριο που το γουστάρω εγώ στα Harry Potter αυτό να υπάρχει. Ο Alan Rickman εδώ είναι στα καλύτερά του, έτσι. Θεός χωρέστον τον άνθρωπο. Μας λείπει, αλήθεια είναι, λείπει πάρα πολύ από τον κινηματογράφο. Έχει και, και τη σκηνάρα με τη μάχη με το κάψιμο του σπιτιού των Weasleys. Έχει και μια φοβερή σκηνή που πάει να κάνει ο Harry Potter το spell στον Snape και λέει: τι μην κάνεις τα μαγικά μου, ξέρω εγώ, σε μένα κάτι τέτοιο. Ναι. Και από εκεί καταλαβαίνεις, ας πούμε, το τι γίνεται. Τρελαίνομαι, παιδιά, τρελαίνομαι για ταινίες που έχουν κακούς πρωταγωνιστές και σε αυτή την ταινία είναι κομπάρσος ο Harry Potter. Και δεν είναι όποιος ό,τι να είναι κακός, είναι ο κακός. Είναι ο κακός. Εντάξει, εγώ τώρα τα Harry Potter μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Και πόσο μάλλον όσο πάει προς το τέλος, τόσο καλύτερα γίνονται για μένα. Ο Ημίμος Πρίγκιπς είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες Harry Potter. Ίσως η αγαπημένη μου. Ίσως. Και θα τον έβαζα στο S. Περίμενε, δεν είπαμε ακόμη. Όχι, θα πούμε τώρα. Θα λέμε 4, 3, 2, 1 και θα λέμε ταυτόχρονα. Και θα δούμε. Ωραία, 4. Όχι, 3. Όχι, 4. 4, 3, 2, 1, S. Hey. Άκου λίγο. Αν το δω αντικειμενικά, ναι, στο S θα μπουν καλύτερες ταινίες. Αυτό, γι' αυτό το λέω. Εγώ λέω πρώτα τώρα, επειδή θα βάλουμε S, αρκετές. Εντάξει. Να βάλουμε στο A, όχι, στο S, έχεις δίκιο. S, ναι. S. Ο Ημίμος Πρίγκιπς θα μπει στο S. Ωραία. S, γιατί να τον βάλεις στο A. S. Δεν νομίζω να του λείπει κάτι. Σεναριακά μια χαρά το πάει. Ναι. Έχουμε σκηνάρα με Dumbledore. Δεν λέμε. Πολλές σκηνάρες. Έχουμε πολλές σκηνάρες. Σκηνάρες. Έχουμε Νταρκύλα. Είναι Harry Potter. Είναι Harry Potter. Έχουμε κακούς για πρωταγωνιστές. Τι άλλο θέλουμε. S. Νομίζω S. Γιατί όχι S. Εντάξει, θα μπουν ίσως καλύτερες ταινίες, αλλά εντάξει, έστω. Όχι, δεν πειράζει. Yes. Είναι μαζί τους. Πάμε τώρα στο νούμερο 24. Ναι. Και ξέρεις ποια ταινία είναι στο νούμερο 24. Ξέρω. Ποια? Το Eternals. Μπράβο. Ναι. Ήταν η ταινία που άρχισα. Να λέμε και πόσα λεφτά. Μπράβο, 254 εκατομμύρια δολάρια. Δολάρια. Εκατομμύρια δολάρια. Ναι, όχι λεφτά. 254 έχει... δολάρια, αλλά το φτιάχαμε εμείς το Eternal. Σκηνοθεσία Chloe Zhao. Chloe Zhao, η οποία είναι πολύ καλή σκηνοθέτης. Και όταν ανέλαβε το Eternal, ρε παιδί μου, είχαν όλοι μεγάλα expectations ότι θα είναι μια πολύ διαφορετική Marvel ταινία. Και ήταν πολύ διαφορετική Marvel ταινία. Έτσι. Το θέμα δεν είναι ότι είναι διαφορετική, το θέμα είναι ότι είναι εντελώς αδιάφορη. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο κακή όσο παρουσιάζεται γενικά. Δηλαδή για 6,3 δεν είναι. Πάρα πολύ αδιάφορη. Πάρα πολύ αδιάφορη. Εντάξει, εγώ θα πω ότι είναι μια πολύ διαφορετική προσέγγιση και είναι πολύ έξω από αυτό που έχουμε συνηθίσει από το MCU. Ναι, σίγουρα. Και σίγουρα την πήρε η μπάλα, διότι βγήκε σε μια περίοδο στο Phase 4 που γενικά οι ταινίες της Marvel πήραν τον κατήφορο. Από τον απότομο κατήφορο. Και νομίζω ότι πήρε. 21 βγήκε. Το 2021, στο Phase 4. Ναι. Που σίγουρα αυτό νομίζω ότι την επηρέασε πάρα πολύ. Αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Ναι. Νομίζω ότι ισχύει και για το Eternals. Γιατί ναι, μεν ήταν μέτρια, αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο κακή όσο παρουσιάζεται. Σίγουρα είχε δεν κάποια ήταν τόσο καλά κακή, αλλά ήταν πάρα πολύ αδιάφορη. Βαρετούτσικη ήταν σε σημεία, ναι. Αλλά νομίζω πως φταίει το MCU για το ότι αν την άφηναν. Νομίζω ότι δεν την άφησαν ελεύθερη. Την Κλοριζάω να κάνει αυτό που γουστάρει. Για να μπορεί να μπει μέσα στο σύμπαν το οποίο project αυτό. Παρόλο που είναι του MCU, μέρος του MCU, δεν μπορεί σαν project να το πάρει στα σοβαρά και να το βάλει μέσα σε αυτό το σύμπαν, διότι είναι ένα project το οποίο αναιρεί όλο το υπόλοιπο σύμπαν. Ναι. Έτσι. Είναι η ταινία έτσι που μας επιβεβαίωσε αυτό που λέω τόσα χρόνια, ότι ο Θάνος έχει δίκιο. Τελικά τα κάνω όλα για καλό και όχι για κακό. Τώρα υπάρχει λόγος που εντάξει, έχει κραχτεί αυτή η ταινία από τον κόσμο. Εντάξει. Δεν είναι τόσο καλή για να λέμε ότι. Αδίκως, ας πούμε, έχει αυτές τις βαθμολογίες. Αν κάποιος τη δει λίγο διαφορετικά, θα μπορούσε να πει ότι αυτή η ταινία αποδίδει φόρο τιμή στο Game of Thrones. Διότι παίζουν δύο ηθοποιοί που έχουν παίξει και στο Game of Thrones και είναι οι δύο οι Snow. Όχι, ο ένας είναι ο Snow, ο άλλος είναι ο Stark. Ο ένας. Πώς τον λένε? Το όνομά του θες. Richard Madden λέγεται ο Targaryen. Ναι, ο Richard Madden είναι ο ένας και ο άλλος είναι ο Kit Harington. Ο Richard Madden παίζει τον Icarus ή αλλιώς Superman με άλλα χρώματα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Έχουμε Salma Hayek. Έχουμε Ατζελίνα Τζολί, ναι, με αμνησία, δηλαδή Ατζελίνα Τζολί. Και τους έχουμε όλους. Έχουμε και Bill Skarsgård, ο οποίος είναι παντού, ναι, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Παίζει ρόλους που δεν φαίνεται τόσο η φάτσα τους. Ναι. Είναι όλοι αυτοί μέσα σε αυτή την ταινία για να έρθει ο Barry Keoghan και να τους κατουρίσει όλους, γιατί είναι ο Barry Keoghan και. Είναι και ο Barry Keoghan, έτσι. Ναι, μπράβο. Ναι. Δηλαδή έχει τέτοιο κάστ και είναι τόσο αδιάφορο. Πώς γίνεται αυτό. Εντάξει, δεν είναι τόσο αδιάφορο, επαναλαμβάνω. Εν τω μεταξύ ήταν η πρώτη ταινία. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, μπορώ να πω. Καλά, δεν περιμέναμε κάτι.
μπερδεμένο, ήταν αργό, δεν ήθελε να εντυπωσιάσει όπως εντυπωσιάζουν άλλες MCU ταινίες, αλλά τόσο κακό δεν ήταν. Τόσο κακό όσο παρουσιάζεται. Κάποιοι το παρουσιάζουν σαν σκουπίδι. Σκουπίδι δεν είναι. Σκουπίδι δεν είναι. Επειδή πολύ κάτσαμε και έχουμε άλλες 23 ταινίες. Σκουπίδι θα δούμε της Marvel, λίγο παρακάτω. Σίγουρα. Και επειδή κάτσαμε πολύ. Α, ναι, πρέπει να πούμε. Εγώ θα το. 4. 3, 2, 1. Σι. Σι. Κι εγώ. Μπράβο. Δεν είναι για D. Άκου, αν έλεγα μόνος μου αποφάσιζα, θα έλεγα B. Γιατί δεν είναι. Αλλά επειδή ξέρω και τη δική σου άποψη, θα έρθω μαζί σου στο C. Πάμε στο επόμενο. Ναι. Λοιπόν, το νούμερο 23 είναι το Beauty and the Beast. Ναι, το είχα δει πολλά χρόνια πριν το Beauty and the Beast. Εγώ το έχω δει λόγω. Ναι. Γιατί το είδα. Λόγω της Έμας. Για την ιστορία. Για το origin story. Διαφέρει καν, ναι. Για ποιο το δω. Είχα δει και το παιδικό. Δεν μα τον πήγα να πω γιατί είναι Emma Watson. Ναι. Είχα δει και το παιδικό, αλλά αδιάφορο κι αυτό. Δεν μ' αρέσει η ιστορία και όλα αυτά. Η κλασική ιστορία είναι του. Της, ναι. Πώς λέγεται, απλά σε live action. Η όμορφη και το τέρας. Η πεντάμορφη και η το τέρας. Α, η πεντάμορφη. Α, δεν του έφτανε. Καλά, ισχύει όμως. Δεν το όμορφη. Ισχύει όμως. Ναι, η πεντάμορφη και το τέρας. Παίζει και ο Dan Steven το τέρας εκεί. Αυτό θυμάσαι που είναι σε μια λίστα που είναι παρακάτω. Στο Godzilla X Kong παίζει. Τον τρελό το γιατρό. Τον κτηνίατρο. Αλήθεια, αυτό είναι. Ο ίδιος είναι, αυτός είναι. Ναι, αυτός. Δεν έχω να πω πολλά εγώ για το Beauty and the Beast γιατί δεν το θυμάμαι πολύ, να πω την αλήθεια. Ούτε εγώ το θυμάμαι πολύ. Παρόλο που βγήκε το 17, αυτό βέβαια δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Ναι. Θυμάμαι ότι ήταν καλή ταινία πάντως, ότι δεν βαρέθηκα. Εγώ είχα καταβαρέθει. Ναι, musical γι' αυτό. Ναι. Ίσως να βαρέθηκα. Είχα βαρεθεί πάρα πολύ. Ναι. Αλλά ήταν η Emma Watson, οπότε το ευχαριστήσω. Αλλά ναι, και την είδα όλη. Αλλιώς θα την έκλεινα στα μισά. Ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό όμως. Πάμε, τέσσερα. Να... πάμε γρήγορα βαθμολογία, ναι. 4. 3. 3. 2. 2. 1. C. B. C. Όχι C. Τι B τώρα. Όχι. Δηλαδή θα βάλουμε B αυτό. Ναι, δεν είναι για C. Δεν είναι C. Θα βάλουμε για, B. Για την κατηγορία της είναι πολύ καλή ταινία. Λοιπόν, άντε, επειδή είναι η Emma. Ναι, τώρα μην το βάλουμε C. Τώρα θα μπει B. 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 Θα μπει B. Λέω ο Αντρέας. Θα μπει B. Κόρναρε. Α, και στήχησε να πούμε. Α, ναι. 255 δολάρια εκατομμυρία. Για ένα εκατομμυριάκι το φαγε. Για ένα εκατομμύριο. Το προηγούμενο. Ναι. Νούμερο 22. Πάμε στο νούμερο 22 που έχουμε το Spider-Man 3 του 2007. Μια ταινία που έχει διχάσει κόσμο. Ναι. Γενικά. Κάποιοι γράφουν ότι είναι καλύτερη της τριλογίας. Άλλοι γράφουν ότι είναι σκουπίδι. Άλλοι γράφουν ότι, α, οκ, ήταν, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Άκου. Εγώ με τις τρεις κατηγορίες. Θα σου πω τη γνώμη μου. Όταν έχεις δύο ταινίες πριν που είναι 10 στα 10 και οι δύο. Προφανώς όταν έχεις και τη δεύτερη, η οποία είναι καλύτερη από την πρώτη. Αυτό. Όταν πάω στην τρίτη και όταν πάει ο κόσμος και βλέπει την τρίτη. Ναι. Όσο καλή και να είναι, τώρα δεν γίνεται να πει ότι. Που δεν ήταν τόσο καλή, βέβαια. Επειδή δεν ήταν τόσο καλή, λοιπόν. Αντικειμενικά δεν ήταν. Ναι, επειδή δεν ήταν τόσο καλή, την κάνανε ακόμα χειρότερη. Καλά, να πούμε ότι δεν ισχύει με τίποτα το ότι είναι η καλύτερη της τριλογίας. Όχι, με τίποτα δεν ισχύει. Τώρα τι λέμε. Ούτε ότι είναι και χάλια ταινία δεν ισχύει. Όχι, όχι. Είναι ότι είναι... Αν έβγαινε σήμερα το Spider-Man 3, θα το λέγαμε αριστούργημα. Αυτό εγώ ήθελα να πω. Ότι αν έβγαινε τώρα, θα λέγαμε τώρα και τα ψέματα. Ναι, ακριβώς. Τι ταινία άρα είδαμε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν πέσει τα expectations μας με τα χρόνια. Ότι είναι καλή ταινία. Ότι είναι σαν τις άλλες, δεν είναι. Ναι, εντάξει. Να πούμε ότι είναι μια ταινία η οποία στοίχησε πόσο? 258. 258 εκατομμύρια, διότι είχε μέσα αρκετά CGI. Ένα εξ αυτών είναι και ο Venom, στον οποίο έπεσε πολύ χρήμα. Ήθελε η Marvel Pavla Sony να είναι η πιο ακριβή super hero movie όλων των εποχών και ήταν μέχρι τότε. Ναι. Να πούμε ότι γενικά άλλο ήθελε ο Sam Raimi να βγάλει και άλλο τον υποχρέωσε ένας παραγωγός. Σας το έχω πει στα καλή ή κακή που, που έχω βγάλει για όλη την τριλογία. Θα τα βάλω κάπου να πατήσετε να τα δείτε. Οπότε το ότι πήγε πολύ ακριβά δεν είναι αδικαιολόγητο. Στήχησε πάρα πολύ, διότι αν δείτε όλα τα σετ που υπάρχουν στην ταινία, είναι παιδιά, παρόλο που φαίνεται ότι είναι έξω, δεν είναι έξω. Είναι εσωτερικά, τα οποία τα έχουν φτιάξει σημεία της πόλης από την αρχή, κανονικότατα, με κάθε λεπτομέρεια. Οπότε... Και τα CGI δεν είναι και άσχημα κιόλας. Για τη χρονιά, ναι, όχι. Για το είδαμε τις προάλλες. Α, θα πούμε ποιο είδαμε. Ναι. Που ήταν μεταγενέστερο και λέγαμε ο Χριστός και η Παναγία τι γίνεται. Εντάξει, δεν πούμε για το Spider-Man 3. Έχει πόσους κακούς, τρεις. Το οποίο αυτό είναι το κακό του πράγματος, ότι έχει μπει ένα εμβόλυμα. Αυτό. Ο Venom, κανονικά δεν ήταν να είναι μέσα στην ταινία. Κανονικά ήταν να είναι ο Sandman. Ο κακός της ταινίας. Και ο. Ο Goblin. Και ο Goblin ο γιος. New Goblin. Ναι. Αλλά σαν ταινία, θα πω Spider-Man ταινία είναι decent. Ναι. Μέχρι εκεί. Οπότε πάμε. 4, 3, 2, 1, B. B και εγώ θα το βάλω. B. B καθαρό θα πω. Ναι, B. Θα πω B καθαρό. Πάμε, επόμενο! Επόμενο είναι το νούμερο 21 και είναι το Tangled. Tangled. Του 2010. Budget.
Στοίχησε 260. 260 εκατομμύρια αυτή η Disney. Ναι, ή αλλιώς Ραπουνζέλ, όπως είναι το γερμανικό, αυτό, ναι. Νομίζω είναι γερμανικό παραμύθι η Ραπουνζέλ. Ναι. Ναι, αυτό. Η Ραπουνζέλ διασκευασμένη και την έχει κάνει η Disney κωμωδία. Είναι διασκεδαστικό από ό,τι θυμάμαι, δεν με είχε τρελάνει αν θυμάμαι καλά. Είναι από τις ταινίες που είχα δει μικρός, που έβλεπα μικρός και δεν μου έχει μείνει καθόλου. Κακό αυτό. Οπότε γι' αυτό. Κάτι λέει γι' αυτό. Ναι, οπότε γι' αυτό. Θυμάμαι ότι και εμένα το μόνο που μου έχει μείνει παιδιά από αυτή την ταινία είναι το άλογο. Το οποίο ήταν πολύ αστείο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, το είχα κάνει απίστευτο αστείο. Το οποίο αντέγραφε λίγο και το άλογο από τη Μουλάν, έτσι. Νομίζω και η Μουλάν δεν είχε ένα άλογο πάλι. Δεν έχω δει. Αν δεν έχει Μουλάν. Όχι. Πολύ ωραίο, πολύ αστείο. Ναι. Που νομίζω είχε ένα μπιφ με τον Δράκο, το μικρούλι. Πήρανε αυτό το άλογο, αλλά θυμάμαι ότι όλη η ταινία ήταν το άλογο. Εγώ αυτό θυμάμαι. Ήταν, θυμάμαι, καλό. Αλλά σε animated ταινίες έχω δει πολύ καλύτερες από το Tangled. Ναι. Οπότε, ναι. Θες να πεις κάτι άλλο? Δεν έχω και πολλά να πω. Οπότε, 4, 3, 2, 1, B. Σι θα λέω εγώ. Σι. Ναι. Σι. Εντάξει. C. Έρχομαι μαζί σου. Σι λοιπόν, είμαι διαλλακτικό σήμερα. Είδες. Τώρα τι μπει τώρα. Έρχομαι στο συντάξει. Άντε. Επειδή δεν μας έχει μείνει ούτε σε μένα ούτε σε σένα. Κάτι. Δεν μου έχει μείνει καθόλου. Ναι, θα πούμε εσύ. Είμαι μαζί σου σε αυτό. Ό,τι πεις. Εσύ λοιπόν. Εσύ. Το επόμενο. Πάμε στο 20. Μπήκαμε 20. Κοσάδα. Και στη νούμερο 20 με 263 εκατομμύρια ναι. Είναι το Batman V Superman Dawn of Justice. Άλλη που έχει διχάσει. 2016. Άλλη μια ταινία θα πω εγώ η οποία δεν είναι τόσο κακή όσο την παρουσιάζουν. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Διότι. Καταρχάς υπάρχουν δύο. Επειδή την έχει κάνει ο Ζακ Σνάιντερ, ο οποίος δεν μπορεί να φτιάξει μια καλή ταινία εξ αρχής. Ναι, πρέπει να φτιάξει τέσσερις φορές. Πρέπει να φτιάξει τέσσερις πέντε. Και η πέμπτη θα είναι πολύ καλή, όντως. Ναι. Όπως τώρα στο Netflix που έχει βγάλει αυτές τις κουράδες τις δύο. Ναι, θα κάνει και director's. Που θέλει να το κάνει τριλογία, ναι, και καλά θα βγάλει director's cut. Άμα είναι τώρα πλέον να βγάζουμε director's cut και στο Netflix τις ταινίες, δηλαδή ναι. Ούτε το Netflix δεν τον άφησε να βγάλει κανονική τώρα, τι γίνεται. Και το Netflix τώρα μου γίνει family friendly, σοβαρά τώρα. Αλλά ρε Ζακ Σνάιντερ, αγόρι μου, βγάλε μια καλή ταινία. Κατευθείαν. Με τη μία φορά. Ναι. Αυτό. Εντάξει, το Watchmen, ας πούμε, είναι μια καλή ταινία από τον Zack Snyder. Το Οι 300 είναι μια καλή ταινία ναι. Από τον Zack Snyder. Το Man of Steel, Το Batman v Superman, Αλλά, έχω να πω ένα αλλά εδώ πέρα. Είναι και πάλι αυτή η ιδέα ότι άλλο περίμενε ο κόσμος. Αυτό ήθελα να πω. Ότι θα πω. Δεν γίνεται να βλέπω τον τίτλο Batman v Superman, να πατάω να το δω και να βλέπω μια βαρετή ταινία, μια τέρμα βαρετή ναι. Ταινία που έχει μια μάχη, έχει ένα αυτό, εντάξει. Όταν είσαι στο superhero genre και έχεις συνηθίσει κάτι συγκεκριμένο, όταν πηγαίνεις να δεις μια ταινία που λέγεται Batman v Superman, ναι. Περιμένεις να δεις πολύ ξύλο. Αλλά η ταινία αναλώθηκε πάρα πολύ σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το ίδιο το ξύλο. Καλά, προφανώς μια ταινία η οποία θα είναι 2,5 ώρες δεν μπορεί να έχει μόνο ξύλο. Σίγουρα δεν είπα αυτό, ναι, προφανώς. Αλλά να έχει. Αλλά έχει πάρα πολύ χτίσιμο για να φτάσεις μέχρι το ξύλο. Και όταν φτάνεις. Ναι, βέβαια, να δώσουμε ένα συγχωροχάρτη στο Ζακ Σνάιντερ, διότι η Marvel αυτά. Τα μεγάλα events, θα λέγαμε, είναι σαν το Civil War της Marvel αυτό. Ναι. Το εννοώ θεματικά. Ναι, εντάξει. Ωραία. Πριν το Civil War όμως, η Marvel είχε βγάλει τις ταινίες που έπρεπε να βγάλει για να φτάσουμε στο Civil War και να δουλέψει και να μην χρειάζεται κιόλας να κάνει τόσο πολύ exposition. Ναι. Το Dawn of Justice δεν το έχει αυτό. Δεν έχει δηλαδή το καταρχάς δεν έχει ταινία ο Batman. Δεν το ισχύει, δεν το έχει και προσπάθησε λίγο να. Δεν έχει όλο ταινία ο Batman. Δείξει κάποια πράγματα. Ναι. Προσπάθησε λίγο κάτι να σετάρει για να έχει νόημα η υπόλοιπη ταινία. Είναι λογικό λοιπόν να αναλώνεται. Φταίει DC γι' αυτό όμως. Φταίει DC, ναι, γιατί βιάστηκε. Πούμε... Μα βιάστηκε. Βιάστηκε αυτό. Ναι. Το έχουν πει αυτό. Το έχουν αποκαλύψει ότι επειδή βλέπανε τη Marvel ότι έβγαζε τα Civil War. Τρέξανε κι αυτοί για να βγάλουν κάτι. Κλασική παλιά DC. Ναι. Θα δούμε η νέα, μήπως θα διορθώσει. Αυτό βέβαια ψιλοπέζει μπαλά μόνη της πλέον. Διότι η Marvel. Καλά, όχι, δεν ισχύει αυτό γιατί έρχεται τώρα η Marvel. Ναι, έρχεται. Εντάξει. Ενώ σαν λεφτά που θα πάρει η Marvel. Με τον κόσμο που θα πηγαίνει να δει. Εντάξει. Έχουμε ακόμα να δούμε ταινίες μέχρι να φτάσουμε σε αυτή με τον Robert Downey Jr. Ισχύει. Έχουμε ακόμα ένα γεμάτο χρόνο. Μόνο. Κάτσε, έχουμε. Και σειρές που έρχονται. Έχει όντως. Πράγμα ακόμη το πράγμα. Έχει λοιπόν, πράγμα ακόμη το πράγμα. Batman v Superman. Ναι. 4, 3, 2, 1. C. B. Όχι. Δεν θα μπει στο B αυτή η ταινία. Θα μπει στο C αυτή η ταινία γιατί λέγεται Batman v Superman. Γι' αυτό να μπει στο B. Όχι, και όχι, γι' αυτό θα μπει στο C. Εντάξει, C. Θα μπει στο C γιατί κοιμάσαι. Σήμερα, παιδιά, από ό,τι έχει καταλάβει, αποφασίζει ο Αντρέας το tier list. Εγώ θα την έβαζα B, να πω την αλήθεια. Αλλά ας μπει C.
Εντάξει, μαζί... το C είπαμε αυτές που δεν βλέπονται. Δεν βλέπονται. Όχι, δεν είναι... το D είναι αυτοί που δεν βλέπονται. Εντάξει, άντε, C. Ψηλό βλέπετε δηλαδή. Ναι, ψηλό. Άντε μια μάχη 10 λεπτά. Γιατί δεν σου άρεσε ο Λέξ Λούθορ? Δεν μ' άρεσε, όχι. Εντάξει. Που κατούραγε και έβαζε κάτουρα πάνω στις. Πάμε, επόμενη. Νούμερο 19. 264 εκατομμύρια. Mm-hmm. Τσάμπα πρόμα. Είναι μια ταινία που είδαμε λόγω του επεισοδίου αυτού. Δεν την είχαμε δει. Το Τζον Κάρτερ. Το Τζον Κάρτερ. Καλά, παιδιά. Δώστε αύξηση στο παλικάρι, το οποίο στο marketing της ταινίας, το οποίο του είπανε, λοιπόν, θα φτιάξουμε μια ταινία η οποία θα είναι, θα συνδυάζει James Bond, Marvel, Uncharted. Αυτά και θα είναι sci-fi, action, drama. Με εξωγήινους, άλλους πολιτισμούς. Θα τοποθετείτε στον Άρη. Θα τοποθετείτε στον Άρη και αυτά θέλουμε να μας βρει έναν τίτλο. Και λέει, πώς λέγεται ο πρωταγωνιστής? Disney. Disney ταινία. Disney. Ναι. Πώς λέγεται ο πρωταγωνιστής, ρε? Τζον Κάρτερ. Τι James Bond, τι Τζον Κάρτερ. Εγώ τι μπερδεύω. Είδες και εσύ τον τίτλο. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι παρόλο που ασχολούμαστε και εγώ πολύ περισσότερα χρόνια με τις ταινίες, δεν είχα ιδέα για την ύπαρξή της. Ούτε εγώ, δεν είχα ιδέα. Και είναι και Disney. Και είναι και Disney. Δεν είχα ιδέα για την ύπαρξή της. Γιατί όταν βλέπεις μια ταινία που λέγεται John Carter, περιμένεις οτιδήποτε άλλο. Εκτός από αυτό που θα δεις. Εκτός από μια sci-fi ταινία. Τι σου είπα όταν αρχίζει ταινία? Με κάτι διαστημό που λέμε, με κάτι όπλα και με κάτι laser. Τι αυτό είναι? Εγώ νόμιζα είναι κάτι western, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Τα οποία CGI της ταινίας είναι βγαλμένα από το Nickelodeon. Ναι, Nickelodeon. Power Rangers. Και η ταινία είναι σαν να βλέπεις ταινία του 2002, όχι του 2012 που έχει βγει. Ούτε του, δηλαδή το Spider-Man. Σίγουρα, ναι. Έχει εκπληκτικά CGI σε σχέση με αυτή την κουράδα. Οι ηθοποιοί, καλά, κάτι ατάκες, κάτι τέτοιο, το οποίο σαν project... Εγώ πιστεύω ότι αν λίγο κάποιος κράταγε λίγο τα λουριά, κάπως το έφερνε, αυτό συμμορφωνόταν σαν project. Είχανε βλέψεις, αυτό φαίνεται, να το κάνουνε τεράστιο franchise. Ναι, και δεν τους έβγαινε. Που θα ήτανε το επόμενο Star Wars, το νέο Star Wars. Βάλανε εκεί υπολογισμούς, βάλανε. Η ταινία είναι 2 ώρες και 20 λεπτά και δεν προλαβαίνει να δείξει σχεδόν τίποτα. Τα λέγανε σε 10 λεπτά, είχαν πει τιμή στην ταινία, ξέρω εγώ. Ναι. Α, και Dune συνδυάζει μαζί. Και Dune. Βάλε και το Dune μέσα. Και Dune. Ναι. Ναι. Όλα αυτά, παιδιά. Και όλα αυτά, λοιπόν, σε 4, 3, 2, 1, D. Μπαίνει στο D. Καραντί. Ναι. Καραντί του κερατά. D, ρε. D είναι αυτή η Disney. Καταρχάς, D, Disney. Δεν είναι τυχαίο. Ναι, αυτό. Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι βλέπετε, δεν είναι καθόλου τυχαίο πως οι περισσότερες ακριβότερες παραγωγές είναι της Disney. Και είναι και πολλές καλές ταινίες. Ναι. Έτσι, και έχουμε κι άλλες. Προφανώς, διότι η Disney αυτό που κάνει είναι να παίρνει ήδη επιτυχημένες συνταγές και είτε να τις καταστρέφει, είτε να προσπαθεί να φτιάξει αντιγραφές καλών. Η Disney ή αντιγράφει τον εαυτό της, ή αντιγράφει άλλους πολύ καλούς. Ναι, και πάντα αποτυχημένα το κάνει. Σχεδόν πάντα, τέλος πάντων, γιατί πάντα δεν γίνεται. Εντάξει, ναι. Προφανώς. Πάμε τώρα σε ένα φοβερά επιτυχημένο project. Θέση νούμερο 18 με 265 εκατομμύρια, το Jurassic World Dominion. Τώρα γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας, καλά δεν είμαστε εδώ πέρα. Η θέση που περίμενα! Πόσα στήχεις αυτό? 265. Παιδιά, με το 1 τρίτο σας φτιάχνω καλύτερη ταινία εγώ. Εγώ που δεν έχω φτιάξει άλλη ταινία. Όχι, είναι σίγουρο αυτό. Εγώ θα σας φτιάξω καλύτερη ταινία. Δώστε μου το 1 τρίτο των χρημάτων. Εντάξει, να πούμε τώρα. Έχει γίνει και βίντεο. Έχει γίνει, όχι καλή κακή. Νομίζω έχει γίνει αν πήγαινε στραβά η σειρά που είχα βγάλει. Θα το βάλω και αυτό να μπορείτε να το πατήσετε να το δείτε. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα ύπαρξη αυτή η ταινία. Έχει μόνο μία καλή σκηνή, αν θυμάσαι, στη λίμνη που μπαίνει από κάτω η πρωταγωνίστρια και από πάνω ο δεινόσαυρος. Ναι. Okay, καλό. Μόνο αυτό έχει καλό αυτή η ταινία. Τίποτα άλλο. Δεν βγάζει κανένα νόημα το σενάριο. Και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Και η σινεμά που το είδαμε. Τα CGI της πρέπει να τα φτιάξαν σε Windows 95 υπολογιστή. Ναι. Έχει ένα μικρό δεινοσαυράκι. Κρασάρι. Το οποίο κάνει κάτι spikes, κάτι τέτοια. Ναι. Μάλλον κάτι στο render και κάτι στράβωσε και σου λέει μήπως να το ξαναφτιάξουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Πέρα το έτσι. Δεν θα το καταλάβω. Έχεις ξαναδεί δεινόσαυρους? Όχι. Πού ξέρεις, μπαγάν έτσι. Πού το ξέρεις δηλαδή ότι δεν κάνουν? Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τέσσερα. Πάντως φοβερή εμπειρία στο σινεμά, έτσι που βάραγε το μέτωπό σου. Εγώ γέλαγα. Καλά, φοβερό. Έπρεπε να έχουμε βάλει μια κάμερα πέρα. Την κάμερα στραβάει τώρα που βλέπουμε την ταινία. Πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέσσερα. Τρία, δύο, ένα. D. Dominion. Dominion. D for Dominion. Νούμερο 17. Με 200... Μ' αρέσει που σήμερα τα λες εσύ και δεν ξέρω. Με 271 εκατομμύρια. Ναι. 2018. Ναι. Star Wars ταινία. Α, το The Last Jedi. Όχι. Ποιο? Solo. Το Solo. Επιτέλους πήγαμε σε μια ταινία. Κοίτα.
σε σχέση με άλλα Star Wars που έχουμε δει, το Solo την ψιλοπάλευε. Άκου, είναι από τα αγαπημένα μου, από τις πολύ αγαπημένα μου ταινίες Star Wars. Θα πω ότι έχει πολλά ψεγάδια, αλλά ήταν διασκεδαστικότατο. Okay, ναι. Πολύ διασκεδαστικό. Πολύ διασκεδαστικότατο. Λίγο πρωταγωνιστή στην αρχή, λίγο σου στράβωνε η φάτσα του, λίγο. Μετά τον συνήθιζες. Όχι, μετά εντάξει. Ναι, ήταν κομπλέ. Μετά συνήθιζες γενικά το σύμπαν. Έχει μια σκηνάρα, τη θυμάμαι. Την έχουμε δει μία φορά την ταινία, παιδιά. Δυστυχώς. Και, ναι, θα ήθελα και, να την ξαναδώ. Ναι, θα την ξαναδώ. Έχει μια σκηνάρα πολύ ωραία που πάνε να κλέψουν ένα τρένο το οποίο γυρνάει και ανάποδα. Ναι, κάτι θυμάμαι. Ταξιδεύει και ανάποδα. Κάνει μια πολύ ωραία ιδέα. Ιδεάρα. Ναι, ναι. Θυμάμαι. Πάρα πολύ, το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή τη σκηνή. Προσπαθούν, ρε παιδί μου, να οργανώσουν σαν ένα παλιό western, αλλά με σύγχρονο τρένο. Ναι. Και στο Star Wars, στο σύμπαν του Star Wars, που είναι στην ουσία ένα sci-fi western. Ναι. Πολύ, πολύ ευχάριστη εμπειρία το Solo. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ καλό, ναι. Έφαγε κράξιμο δικαιολόγητο. Διότι έφαγε κράξιμο για Star Wars fans. Ναι, απλά. Μπράβο, ναι, λόγω των ηθοποιών, λόγω του cast. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ decent. Εμάς που δεν μας νοιάζει και δεν είμαστε Star Wars fans, όχι, τόσο πορωμένοι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ταινία. Η αγαπημένη μου. Όχι. Για να σου όχι, όχι. Πάρα πολύ καλή. Καλύτερα από το επεισόδιο 6, ξέρω εγώ. Από το επεισόδιο. Όχι, όχι. Πολύ ευχάριστη εμπειρία. Είναι από τις ταινίες που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Βλέποντας. Ναι, σίγουρα. 4, 3, 2, 1, B. A θα το βάζω. Συμφωνώ, εντάξει, A. Τώρα A πολύ δεν είναι. B. 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 Άντε πάλι σε μένα, βέβαια. Έχει δίκιο, B. B, B. B, ναι, εντάξει, τώρα εντάξει. Δεν είναι και τόσο. Για να τόσο... τη σπάσουμε λίγο στου Star Wars fans, θα την έβαζα A. Τότε A. A. Έκλεισε. Τότε A τώρα. Έκλεισε A. Έτσι θα το έχουμε εκεί τώρα συνεχώς. Εκεί θα το στη λίστα. Θα το έχουμε στο A τώρα. Τρελαίνεται. A. A. Πάμε νούμερο 15. Yeah. Νούμερο, όχι 15, 16. Okay. Αλλά ξεπέρναγα ταινιάρα. Πήδηξε ένα τέτοιο. Θα χαιρόσουν. Γιατί έχουμε με 276 εκατομμύρια ναι. Το Ant-Man and the Wasp κομπλεμένο. Η αγαπημένη μου ταινία να κράζω. Μια και μιλήσαμε για σκουπίδια της Marvel πριν, ήρθε. Είναι η αντιγραφή του John Carter σε ένα πολύ βασικό στοιχείο. Παιδιά, οι τύποι στην Disney τι είπανε. Δεν έχουμε χρόνο για σενάριο. Έτσι. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ το σενάριο του Ant-Man, του Quantum Mania. Τι θα κάνουμε, θα πάρουμε τον John Carter, το οποίο έχει τεράστια επιτυχία. Ναι. Και για να βγάλει τα λεφτά του το σενάριο, το οποίο το πληρώσαμε, αλλά δεν έβγαλε ποτέ τα λεφτά του, θα φτιάξουμε μια ταινία που βάλουμε στη Marvel. Ναι. Τα έβγαλε τα λεφτά του σενάριο, αλλά guess what. Mm. Είναι, να ξέρεις, άμα το δεις σε βάθος, είναι ίδιο το σενάριο. Ναι. Πέραν ότι έχουν κλέψει το αυτό που είπες. Η πιο βασική τέτοια λεπτομέρεια του. Λεπτομέρεια. Το πιο βασικό πράγμα του τέτοιου. Ναι. Για να καταλαβαίνει το. Να καταλαβαίνει. Τον Κάρτερ για να καταλάβει τον εξωγήινο πολιτισμό. Έπρεπε ναι. Να πιει ένα χυμό. Ναι. Ναι. Το ίδιο γίνεται και στο Κάρτερ. Το ίδιο έγινε και ο. Ναι. Ναι, ναι. Okay. Η Disney που αντιγράφει τον εαυτό της. Αυτό. Αλλά βρήκε να αντιγράψει τώρα τον John Carter. Μαντέψτε για ποιο λόγο το Quantum Mania βγήκε αυτό που βγήκε. Γιατί βγήκε ο John Carter. Ναι, ναι, ναι. Το John Carter βασικά είναι καλύτερο. Από το Quantum Mania, να το πούμε αυτό. Μπορεί να είναι καλύτερο, ναι. Όχι, μπορεί, είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο. Ξεκάθαρα. Είναι καλύτερο. Εκεί που είδαμε τον τρελό κακό. Τον γκάνγκ, τον κατακτητή. Ο οποίος ήταν τρελός κατακτητής. Είχαμε δηλώσει από τους χαρακτήρες μας έκανε αυτό και μας έκανε εκείνο και μας έκανε το άλλο. Χωρίς να δείχνει τι έκανε και πού για αυτά. Εμφανιζόταν μια, ήταν overpowered, έκανε ένα έτσι και τους ξεπάτωνε όλους. Και μια τον έσπαγε στο ξύλο. Και τον κερδίσανε τα μυρμήγκια. Ναι. Γιατί αυτό είναι αυτή η ταινία. Αυτό, παιδιά. Μπράβο, αυτό. Κερδίσανε τον κατακτητή τα μυρμήγκια. Γιατί έτσι. Τον γκάνγκ, τον κατακτητή, τον main κακό της Marvel, τον καινούριο Thanos. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Θα μου πεις ήταν ένας variant αυτού. Οι άλλοι θα ήταν τέτοιο. Και κάτι μυρμήγκια που απλά ένα λεπτό είχε πει ταινία. Έχουμε αυτά τα μυρμήγκια και κάνουν αυτό. Ναι. Και είναι εξελιγμένα και αυτό. Τέλος. Ναι. Κρίμα για τον Majors, ο οποίος παίζει καλά και εκεί. Πολύ καλά. Κρίμα για τον Majors γενικά γιατί θα ξαναπαίξει πουθενά από ό,τι φαίνεται. Ή θα παίξει στο μέλλον γιατί γενικά ξεχνιόνται αυτά γρήγορα. Να ναι, σίγουρα. Εσύ ηθοποιούς, σε καμιά πενταετία πιστεύω τον ξαναδούμε τον Majors. Ναι. Δεν λέω ότι συμφωνώ ή διαφωνώ με αυτό που έχει κάνει, αλλά ναι, λέω ότι γενικά ο κόσμος ξεχνάει γρήγορα. Πλέον ούτως ή άλλως η Marvel έχει καινούριο κακό. Το Quantum Mania παρόλα αυτά ήταν μια κουράδα. Ευτυχώς, επειδή δεν διορθωνότανε, ψιλοκαλό τους έκανε ο Majors. Διότι ίσως. Αυτό που θα ίσως τώρα να τα υποχρεωνόντουσαν. Μπράβο, ίσως να υποχρεωνόντουσαν να το κάνανε από μόνοι τους και να τους κράζανε. Τώρα τους έκανε τη χάρη ο Majors και τα αλλάξανε. Και ίσως και να σωθεί. Ίσως. Και ίσως και να σωθεί αυτό που λέγαμε. Ναι. Ίσως και να σωθεί. Λοιπόν, 4, 3, 2, 1, D. D τώρα. D. Ναι. Και πιο κάτω να είχαμε να το βάζα. Νούμερο 15 πάμε τώρα και ανεβαίνουμε αρκετά. 291 εκατομμύρια. Το Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 του 2023. Το είδαμε σινεμά. Πήγαμε να το δούμε. Πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
σε σχετικά με το New Age Mission Impossible franchise, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι από τα πιο αδύναμα. Είναι όλα εισάξια για μένα. Είναι όλα πολύ καλά. Αυτό νομίζω είναι λίγο πιο αδύναμο. Βάλανε AI μέσα, ήταν λίγο βιαστικό. Μπορεί. Είχε κάποια ψεγάδια αρκετά. Είχε λίγο αυτή τη συγχρονίλα, τον ιό τη συγχρονίλα που βιαζόμαστε όλα να τα δείξουμε. Μπαμπαμ, δεν αφήνουμε να αναπνεύσει λίγο μια σκηνή. Εντάξει. Είχε αρκετά. Όχι, δεν είναι κακό. Είναι μια καλή ταινία, ναι. Decent για το franchise ειδικά. Δεν ρίχνει το franchise, είναι άξια. Όχι, ναι. Εκπρόσωπος του franchise, αλλά για μένα τουλάχιστον είναι κατώτερη τον άλλο. Δεν είναι τόσο κατώτερη, είναι περίπου εισάχει όλες τις ταινίες. Είναι όλες ωραίες και καλές. Το έχω δει μία φορά στο σινεμά που το είδαμε μαζί. Ναι. Δεν το έχω ξαναδεί. Ούτε εγώ. Θέλω να το ξαναδώ για να δω τι πήγε στραβά και δεν μου αρέσει όσο μου αρέσουν τα υπόλοιπα. Και τα Mission Impossible εμένα μου αρέσουν πιο πολύ τα James Bond, τα καινούργια. Επίσης θυμάμαι ότι δεν είχε τέλος. Διότι είναι part 1. Είναι part 1. Αυτό το ρίχνει. Μάστιγα, αυτό το πράγμα. Που γίνεται τώρα, γιατί γίνεται αυτό συνέχεια τώρα. Γιατί μάλλον τελειώνει και αυτό. Στο 2 λογικά θα σταματήσει. Λογικά. Καθίστε, γιατί τώρα. Κάτσε, τι έχουμε τον John Wick. 4. 3, 2, 1, B. Στο B, ναι. Κατά τα άλλα, σ' άξιο με τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι καθαρό A. Ναι, αλλά είναι λίγο κατώτερο. Ναι, αλλά έχει Henry Cavill να κάνει το. Ας το Henry Cavill τώρα. B. Δεν είναι ο Henry Cavill το θέμα μας. Πάμε. 14. Στη 14 έχουμε. Budget. Καταρχάς, είναι τρεις μαζί. Έτσι. Α. Απλά τώρα το πρώτο που έχει εδώ είναι το Star Wars The Last Jedi με 300 εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια. Φτάσαμε τα 300. Γενικά τα επεισόδια 7, 8, 9 στήχησαν πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Και νομίζω είναι και τα 3 εδώ. Εγώ θα πω κόντρα σε όλο το Star Wars. Συμφωνώ. Χωρίς να θέλω να πάω κόντρα, ενώ δεν το κάνω επίτηδες. Είναι όχι, η αγαπημένη όντως μου ταινία από τις τρεις καινούργιες. Και καταρχάς να πούμε ότι είναι το επεισόδιο 8. Mm. Και για μένα είναι η αγαπημένη μου. Δηλαδή είναι αυτή που πέρασα καλύτερα. Ισχύει αυτό. Είναι μια ταινία η οποία δεν ένιωσα ότι τη γράφει μια άλλη. Και τρίτον, δεν ένιωσα να υπερβάλλει κάπου. Και τέταρτον, μου αρέσει απίστευτα πολύ η κινηματογράφησή της. Ναι. Απίστευτα πολύ. Το color grading, η σκηνοθεσία της. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παρόλο που κράζεται για αυτό το λόγο, επειδή άλλαξε ο σκηνοθέτης. Κράζονται τώρα. Οι Star Wars fans βρίσκουν λόγους να κράξουν, ναι. Πολύ άκυρους. Ακούστε τώρα τι γίνεται και θα το πω. Ναι, θα το πω, γιατί δεν κολώνω. Οι Star Wars fans είναι ένας από τους λόγους που τα τρία καινούρια Star Wars έχουν την κατάληξη που έχουν. Διότι βγήκε το επεισόδιο 7, ήταν μια αντιγραφή πιστή του 4. Την κάνανε ταινιάρα όλοι. Έτσι, την βαφτίσαν όλοι ταινιάρα. Άλλοι την κράξαν όμως που είναι πιστή αντιγραφή και καλά κάνανε, διότι όταν πας να πληρώσεις να δεις ένα καινούργιο επεισόδιο Star Wars, θέλω να δω ένα καινούργιο επεισόδιο Star Wars. Δεν θέλω να δω μια αντιγραφή του επεισόδιου 4, το έχω δει το επεισόδιο. Δηλαδή, είσαι να βλέπεις μια σειρά και να βλέπεις την αντιγραφή ενός προηγούμενου επεισοδίου, ας πούμε. Ό,τι να είναι, αλλάζει ο σκηνοθέτης. Στο The Last Jedi προσπαθεί να γυρίσει λίγο τα πράγματα και να κάνει κάτι διαφορετικό. Κράζουν ξανά αυτό και έρχεται το επεισόδιο 9, παιδιά, να τα καταστρέψει όλα. Διότι το επεισόδιο 9 προσπαθεί να καλύψει τις βλακίες που είχε κάνει ο JJ Abrams στο επεισόδιο 7, το ότι άλλαξε μετά στο επεισόδιο 8 και προσπαθεί στο 9 και να ανατρέψει όλα αυτά και να συνεχίσει την ιστορία. Το οποίο δεν γίνεται. Φταίνει Star Wars fans ξεκάθαρα για αυτό που είδαμε. Ναι, φταίνει και αυτό, όχι μόνο αυτό. Ναι, εντάξει. Φταίει και αυτό το πράγμα, το ότι τα θέλουμε όλα όπως τα θέλουμε. Ένα franchise δεν ανήκει στους fans. Έτσι, ανήκει στους δημιουργούς του. Οπότε αφήστε τους δημιουργούς να κάνουν αυτό που είναι. Τώρα στο τέλος, εάν θα αγκαλιαστεί ή δεν θα αγκαλιαστεί, είναι αλλού από το Ευαγγέλιο. Ναι. Αλλά για μένα είναι το αγαπημένο μου. Και εμένα από τη τριλογία την τελευταία, ναι. Την τελευταία είναι το αγαπημένο μου. Οπότε 4, 3, 2, 1, B. Ναι, θεωρούμε ότι τα υπόλοιπα του τέτοια, εμείς τουλάχιστον, είναι κάτω από τον B. Ναι. Άντε το επεισόδιο 7 να είναι στην ίδια κατηγορία με το επεισόδιο 8. Θα δούμε μετά. Αλλά επειδή είναι αντιγραφή, όχι. Α, τα έχουμε μετά, Mm. Ναι, πάμε. Νούμερο 13. 3. Άλλη μια ταινία από ο Ζακ Σνάιντερ. Με budget. Έβγαλε 8. Με budget 300 κι αυτή. Ναι. Το Justice League. Το πρώτο. Το Justice League δηλαδή. Που έβγαλε ο Whedon. Το ξεκίνησε. Του 2017. Το Justice League. Το λένε Joss επειδή το έχει βγάλει ο Joss Whedon. Το Justice League. Το οποίο το ξεκίνησε ο Zack Snyder. Μετά άλλαξε ο σκηνοθέτης. Προσπάθησε να το μαρβελίσει. Απέτυχε. Έγινε μια κουράδα. Βγήκε εκεί και το μουστάκι του Henry Cavill που δεν ήθελε να ξυρίσει το μουστάκι του τότε. Και γενικά έχουν πάρει όλα λάθος εκεί. Ναι. Γι' αυτό και έχει στοιχήσει και τόσα πολλά λεφτά. Και μετά πήρε όλο αυτό ο Zack Snyder. Έβαλε και μερικά ακόμη CGI και αυτά έξτρα. Και έγινε ωραίο. Ήτανε 4 ώρες, αλλά. Το Snyder's Cut. Ναι. Το γνωστό Snyder's Cut.
4 ώρες, αλλά ήταν εντάξει. Ήταν ωραίο. Αυτές που έπρεπε. Ναι. Ήταν καλό. Ναι. Το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Θέλω πολύ να το ξαναδούμε στην καλή μεγάλη τηλεόραση με μεγάλο καλό σύστημα. Ναι, με διάλειμμα. Να γουστάρουμε. Ναι, εντάξει, με διάλειμμα. Αλλά να γουστάρουμε. Μ' άρεσε πολύ η Dark Killa που έβγαλε ο Ζακ Σνάιντερ. Ο οποίο εδώ δικαιολογείται βέβαια που δεν το έβγαλε, ναι, με την πρώτη. Ναι, είχε πεθάνει η κόρη του. Πεθάνει το παιδί του. Ναι, εντάξει. 4, 3, 2, 1. D. Παρακάτω. Τι. Πάμε, ναι, παρακάτω. Τι είναι. Τι είναι. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Τι. Ναι, το ξέρω. Τι είναι. Εντάξει, ναι, τώρα. Δεν βλέπετε, όντως. Είναι κατηγορία Wonder Woman 1984. Ισχύει. Τι είδες κατηγορία είναι. Κατηγορία Shazam 2. Πάμε παρακάτω για την ευρίαζα. Λοιπόν, νούμερο 12. Πειρατές Καραϊβικής at World's End. Με 300 εκατομμύρια. Μπήκαμε 300, ε. Το at World's End είναι. Το τρίτο. Το τρίτο. Oh. Α, το τρίτο. Το τρίτο που πάνε να βρούνε τον Jack Sparrow. Jack. Να τον επαναφέρουν. Το τρίτο είναι, στην ουσία το δεύτερο και το τρίτο είναι μία ταινία. Ναι. Είναι σαν part 1, part 2. Μπράβο. Το δεύτερο δεν έχει τέλος. Το δεύτερο δεν έχει τέλος. Και το τέλος του είναι το τρίτο. Ναι. Θεωρώ ότι οι πειρατές Καραϊβικής από το τρίτο, δηλαδή από το World's End και μετά, έχουν χάσει την μπάλα σιναριακά. Ναι. Είναι με LSD οι writers και λέω, α, θα βάλω και αυτό, θα βάλω και να έρχονται και αυτό, και θα βάλω και εξωγήινη, θα βάλω μέσα, θα βάλω και. Και πουλιά και γοργόνες και κάτσα να δούμε και λίγο, επειδή έχουμε στερέψει από ιδέες, κάτσα να δούμε τη μυθολογία. Α, ναι. Α, αυτό θα βάλουμε. Σιρήνες. Κάτσα να δούμε και λίγο One Piece. Ναι. Αυτό και θα βάλουμε και αυτό. Και δεν έχουμε δει την τελευταία ακόμα, ναι. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Ναι, δεν έχουμε, ναι. Δεν έχουμε, λοιπόν, για αυτή την ταινία θα πω ότι είχα μεγάλα expectations, διότι η δεύτερη μου γενικά άρεσε. Γενικά για το franchise θα λέγα και ότι είχαμε μεγάλα expectations. Δηλαδή, σίγουρα. Αλλά θα μετά την πρώτη ταινία που είδα, που δεν μου πολύ άρεσε, δεν ήταν αυτό που περίμενα. Ναι. Κλασική ήταν κάτι Disney. Διαφορετικό, ήταν Disney, ναι. Disney. Πήρε την ιδέα, ναι, της, έφτιαξε δύο καλές ταινίες που και η δεύτερη είναι, πραγματικά είναι, έχει ξεπεράσει τον εαυτό της που έβγαλε και δεύτερη καλή ταινία. Ναι. Και από την τρίτη και μετά, παιδιά, το είδανε αγκαρία, έτσι. Η τρίτη ήταν 3 ώρες σχεδόν. Χωρίς λόγο. Πολύ, ναι. Δυστυχώς. Ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ καλή ταινία. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Ναι, και όσο πάει, πέφτει. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Χάρη τους έκανε ο Johnny Depp με όλα αυτά που έχει γίνει. Βασικά, όχι ο Johnny Depp, οι άλλοι. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Δεν το λέω επίτηδες, όντως δεν το θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται. Που έγινε όλο αυτό με τα δικαστήρια και αυτά και τον έβγαλε η Disney, τώρα τον ξαναπήρε. Πώς λέγεται. Η Amber Heard. Ναι. Μπράβο. Και έγινε όλη αυτή η φάση και σταμάτησαν οι πειρατές Καραϊβικής, διότι βέβαια κάτι μου λέει ότι θα υπάρξει συνέχεια. Okay. Τι να πούμε για το World's End τώρα, θεωρώ ότι είναι κατώτερα από τις άλλες δύο τις προηγούμενες. Σίγουρα. Μη σου πω, είναι κατώτερη και από την τέταρτη. Ναι. Πολύ κακό για το τίποτα, το οποίο νομίζω ότι χαρακτηρίζει τις τρεις τελευταίες ταινίες οι πειρατές Καραϊβικής, πολύ, ναι, κακό για το τίποτα. Γίνονται πράγματα συνεχώς, είναι λες και η Disney, παιδιά, λέει στους τέτοιους ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να έχουμε σκηνή χωρίς να υπάρχει δράση πάνω από 5 λεπτά. 5 λεπτά, ναι. Πραγματικά. Δεν μπορούμε, πρέπει συνεχώς κάτι να γίνεται. Τι το οποίο, γίνεται, ρε παιδιά, είναι πράγμα. Πολύ κουραστικό. Ναι. Εμένα με κουράζουν πάρα πολύ οι νέες ταινίες. Πειρατές Καραϊβικής, δηλαδή 3, 4 και οι 5 που είναι, να πούμε, σίγουρα θα είναι το ίδιο. Το ίδιο πράγμα, ναι. Ναι. Πολύ κουραστικές. Πολύ συνεχώς δράση, δεν γίνεται, ναι, αυτό. Ακατάπα. Και δράση, πολύ τώρα Disney δράση. Δηλαδή πολύ ξεφεύγει πανεύκολα, ας πούμε, και με όχι φυσικό τρόπο. Ναι, πώς, ναι, το, ναι, πω. Το μόνο καλό που θα έλεγα έχει το τρίτο ήταν ότι κρατάει την Darkilla. Ναι, σίγουρα. Κάτι που χάνει το τέταρτο. Ναι, 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 σίγουρα. Το δεύτερο και το τρίτο είναι αρκετά σκοτεινά. Που μου αρέσει. Δείχνουν αυτό. Και σκοτωμούς. Αυτό είναι που μου αρέσει, ναι. Αποκεφαλισμούς. Αυτά δείχνουν ωραία πράγματα. Διότι, παιδιά, βλέπουμε ταινίες βλέπουμε με πειρατές. Τώρα πρέπει να έχουν τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Και εγώ αυτό περίμενα βλέποντας την πρώτη ταινία που δεν την είχα δει. Δεν είδα κάτι τόσο πολύ όμως. Και απογοητεύτηκα. 3, 2, 1. Σι. Σι. Για μένα είναι σι. Δηλαδή δεν την ξανάβλεπα. Σι. Καλά, σίγουρα. Ναι, αυτό που τώρα που λες. Μερικές ταινίες που βάζουμε στον πι θα μπορείς και να τις ξανάβλεπα. Ναι, σίγουρα. Για μένα είναι σι. Επόμενο. Επόμενο έχουμε θέση νούμερο 11. Με, 325 εκατομμύρια. Ου. Το Avengers Infinity War. Ας μιλήσω, Αντρέας. Το Avengers Infinity War είναι τις καλύτερες ταινίες σίγουρα σούπερ χείρο που έχω δει ποτέ. Και μη σου πω γενικά. Όχι, γενικά δεν. Ναι, εντάξει. Μην το ξεθλίσουμε. Σε επαναφέρω στην τάξη, ναι. Εντάξει, τώρα τι να πω για το Avengers Infinity War. Και που δεν έχει πει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, ξέρω εγώ, έχει μιλήσει για το Avengers Infinity War. Και τα έχουμε ξαναπεί κιόλας ότι είναι, εμένα είναι από τις αγαπημένες μου της Marvel. Ναι, και εμένα. Ή η αγαπημένη μου, βασικά. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ταινία της Marvel. Μπορεί να είναι και καλύτερη. Μαζί είναι δύο-τρεις οι οποίες παίζουν ξύλο, ναι, μεταξύ τους για το ποια είναι η καλύτερη. Θεωρώ το Winter Soldier ότι είναι η καλύτερη ταινία της Marvel, πιο ολοκληρωμένη μάλλον.
μέχρι και σήμερα. Αλλά το Infinity War το αγαπημένο μου, διότι σας έχω πει γιατί. Κερδίζει ο κακός. Spoiler, λες. Το Infinity War και το Endgame είναι από τις ταινίες που είναι Part 1, Part 2, αλλά είναι σωστά. Ναι. Part 1, Part 2. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το συνέστημα στο σινεμά όταν το είδα, που μείναμε με το στόμα ανοιχτό και φύγαμε στεναχωρημένοι από τις αίθουσες. Δυστυχώς δεν το είδα σινεμά και είμαι πολύ απογοητευμένος. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό συνέστημα, το οποίο δεν το έχω νιώσει στη ζωή μου πολλές φορές, να φύγω στεναχωρημένος από την αίθουσα. Δύο φορές το έχω πάθει. Εκεί και στο πρώτο Lord of the Rings. Εντάξει, τότε εγώ δεν μου κάνει γεννημένο που να έρθω. Ναι. Δύο φορές. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είναι εκπληκτική ταινία και για το είδος της, αλλά και γενικά το Infinity War. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη του Endgame. Δεν είναι πολύ καλύτερη. Είναι πολύ καλύτερη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ανώτερη του Endgame. 4, 3, 2, 1. S. Μαζί με τον ημίμο πρίγκιπς επιτέλους έχει παρέα. Κάτω από 400, το Infinity War. 325. 325. Ναι. Ένα που έχει παραπάνω βέβαια τώρα. Για κάποιο λόγο. Είναι το θέση νούμερο 10. Μπράβο. Α, μπήκαμε δεκάδα. Ναι, με 326 εκατομμύρια. Ναι. Το καινούριο Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ναι, θα σου πω εγώ γιατί είχε. Λέγεται τεχνολογία de-aging. Διότι έπρεπε κάπως να δείξουν το Harrison Ford νέο στις σκηνές που φαίνεται νέος. Επίσης, ναι, υπάρχει πάρα πολύ CGI. Και για τα λεφτά που στήγησε, παιδιά, αυτό που είδαμε στο σινεμά. Δεν το λες ποιοτικό CGI. Ναι, δεν έδειξε τα λεφτά του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία σκηνή, νομίζω είναι στο intro της ταινίας, που τρέχει πάνω σε ένα τρένο ο Indiana Jones, που είναι 100% CGI ο χαρακτήρας και κάνει μπαμ από 10.000 χιλιόμετρα, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν θα πω ότι είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες Indiana Jones, οι προηγούμενες είναι σίγουρα πολύ ανώτερες, ναι, από αυτήν. Θες να πεις κάτι άλλο, εγώ δεν έχω ότι να πω ότι είναι απλά λίγο διασκεδαστική ταινία. Αυτό, ήτανε, φύγαμε, θυμάμαι και ήμασταν καλά. Ναι, okay, ναι. Ναι. Και βέβαια ήμασταν εκεί, γιατί πάλι είχαμε τύχει σε μια περίοδο στην οποία είχαμε δει πολλές κακές ταινίες. Mm. Και ήρθε αυτή και λέμε: α, είμαστε μόνοι μας στο σινεμά εκείνη τη μέρα. Μπράβο, είναι τρία άτομα, τέσσερα ήμασταν. Ναι. Ναι. Τα τρία ήμασταν εμείς. Ναι. Κι άλλος ένας. Όντως κι άλλος ένας. Σχεδόν πριβέ. Εντάξει, διασκεδαστική. Είχε γέλιο, γέλαγαν και οι άλλοι οι δύο, ναι, που ήταν. Διασκεδαστική. Είχε τα ελληνικά καλλινότσες στο τέλος. Α, ναι. Που και καλά πάει στην αρχαία Ελλάδα ο Ιντιάνα Τζον. Καλά, John. Αυτό ήταν λίγο, ναι. Νίστητη μου. Ναι, ναι. Τι είδαμε πάλι. 4, 3, 2, 1. Σι. Δεν είναι γιατί. Σίγουρα. Είναι απλά διασκεδαστική. Ναι, αυτό. Σι. Μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι είναι και πολλές ώρες, είναι 2,5. Δεν θυμάμαι. Λογικό, για να φτάσει στην αρχαία Ελλάδα θέλει ώρα. Θέλει χρόνο. Θέση νούμερο 9 με 350. Ναι. Είπα τιμή για το προηγούμενο, 326. Το ένα, ένα παραπάνω. Το πες, ναι. Θέση νούμερο 9 με 350 εκατομμύρια, το Avatar, το καινούριο, The Way of Water, του 2022. Θες να μιλήσουμε για το Avatar που είδαμε 3D ή χωρίς, ας πούμε? Θέλω είναι να δύο διαφορετικά πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε, καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι εδώ το άλλο Avatar, το πρώτο. Ναι. Δεν είναι σε αυτή τη λίστα. Ναι. Θα σέβεστε. Διότι και το πρώτο Avatar και το δεύτερο Avatar είναι οι μοναδικές ταινίες που έχουν γυριστεί 100% με 3D τεχνολογία. Διότι αυτή την τεχνολογία και αυτόν τον τρόπο, μάλλον, που γυρίζουν αυτές τις ταινίες, είναι ευρεσιτεχνία του ίδιου του James Cameron. Και παρόλα αυτά, δεν είναι τέρμα ψηλά τα Avatar. Έτσι. Ναι. Η πρώτη ταινία δεν είναι καν στην 25η που αναφέραμε. Ναι. Δεν είναι καν στην 25η, σίγουρα θα είναι παρακάτω. Και η δεύτερη ταινία είναι στο νούμερο 9. Έτσι. Νούμερο 9, αρκετά κάτω. Και ξεπεράσανε τα billion για πλάκα. Το άλλο ξεπεράσε και τα 2 billion. Νομίζω, ναι, και αυτό είναι τρίτο, τέταρτο. Και αυτό, και αυτό. Στην πεντάδα, νομίζω, οι τέσσερις ταινίες. Οι τρεις ταινίες είναι του James Cameron. Την ναι, πεντάδα, ναι, ναι, με τις ταινίες με τα μεγαλύτερα κέρδη. Που μπορούμε να το κάνουμε στο μέλλον αυτό, τα έργα με αυτό. Ναι, καλή, όντως. Tier, πώς λέγεται, τέλος πάντων, στο πράγμα. Το Avatar The Way of Water είναι. Το 2 δηλαδή. Το 2. Άμα το δεις με 3D και ναι, χωρίς 3D, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να πούμε ότι επέμενα πολύ να το δείτε και εσύ το έχεις δει ήδη. Και πήγαμε, ενώ ήσουν άρρωστος, να το δούμε, ναι, κι εμείς. Ναι. Δεν μπορούσαν να το χάσουν τα παιδιά. Ναι. Γιατί τους το έλεγα, τους είχα πρίξει. Το ένα αυτό δεν το είχαν δει στο σινεμά, προφανώς. Εγώ το 2007 γεννήθηκα. Πού βγήκε, ναι, η ταινία. Ναι. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να το δούνε, γιατί τους έλεγα ότι όπως είναι το Avatar, 3D δεν είναι καμία άλλη ταινία. Γιατί είχαμε δει το Thor λίγο καιρό πριν. Το Thor, το Love and Thunder. Το 4 3D και ήταν. Ναι, πολύ αδιάφορο. Τίποτα, απλά φοράγε στα γυαλιά, ναι, για δύο ώρες χωρίς κανένα λόγο. Για να σε ζαλίζουνε. Για να βλέπεις, ναι, τους υπότιτλους σε 3D. Το μόνο που θυμάμαι όταν 3D στο Thor ήταν λίγο το πλανήτη. Όχι. Ναι, η σκηνή με τον Christian Bale. Ο πλανήτης εκεί, λίγο, ναι, 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 ναι. Για το The Way of Water τώρα. Είναι κλασική ταινία Avatar. Κρατάει την ταυτότητα από την πρώτη, κρατάει την ποιότητα, τα κρατάει όλα. Νομίζω είναι στο ίδιο επίπεδο. Ναι, okay, έχει ιδέες από άλλα project τις οποίες έχει πάρει μέσα και τις έχει μανιφιλάρει, okay, αυτά, αλλά νομίζω ότι γενικά σαν ταινία ήταν διασκεδαστικότατη. Εκπληκτικό 3D, αλλά πέραν του 3D, ρε παιδί μου, την πάλευε σε όλα τα πράγματα. Και σκηνοθετικά, ναι, ήταν καλή ταινία από μόνη της. Ναι, και σεναριακά, μπορώ να πω. Με κούρασε λίγο, ήταν πολύ μεγάλη. Νομίζω ήταν 3,5 ώρες. 3 και 20.
3,5 ώρες. Εμένα δεν με κούρασε, αλλά εσύ που ήσουν άρρωστο τη δεύτερη φορά. Δεν είναι αυτό, είναι ότι 3,5 ώρες είναι σαν το VR, παιδιά. Το 3D. Ισχύ. Δεν μπορείς να το έχεις παραπάνω από 2-2,5 ώρες στα μάτια σου. Ειδικά μου αφορά και γυαλιά. Είναι πολύ κουραστικό. Φορά με γυαλιά, ναι. Είναι πολύ κουραστικό. Επίσης, εσείς με την τεχνολογία 3D μην είστε τσιγκούνιδες. Βγάλετε κάτι να βάζουν οι άνθρωποι που φοράνε γυαλιά. Ναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι που είναι το εισιτήριο, κάνει 12-13 ευρώ. Τα φοράμε από πάνω εμείς. Είναι κουραστικό τώρα να έχεις τη μύτη σου δύο πράγματα, ναι, το ένα από πάνω από το άλλο. Είναι κουραστικό. Φτιάξτε κάτι να μπαίνει πάνω στα γυαλιά, να πιάνει κάτι, δεν ξέρω. Εγώ λέω να πω θα το βαθμολογήσουμε σαν ταινία ή σαν ταινία σινεμά 3D. Νομίζω ότι όταν μιλάς για το Avatar, αυτά πάνε μαζί. Avatar σημαίνει 3D. Μην κάνει καταρχάς το λάθος κανένας και στο καινούριο που θα βγει το Fire and Ash και δεν πάει να το δει 3D. 3D. 3D όπως και δίποτε τα Avatar, παιδιά. Avatar ίσον 3D. 4, 3, 2, 2 1, 1, S. Πω. Όχι, S δεν είναι. Θες το βάλουμε A, ενδιάμεσα. S δεν είναι. Θες το βάλουμε A. Να βρούμε το μέσο όρο. Ναι. Τη χρυσή τομή. Εντάξει. Hey. Ισχύει δεν είναι για S, αλλά το έβαλα γιατί τα βάζω όλα μέσα. Hey. Τώρα πει δεν ξέρω γιατί το έβαλες. Το έβαλα λόγω της διάρκειας. 3,5 ώρες είναι πάρα πολύ. Α, κατάλαβα. Και σεναριακά το τραβάει πάρα πολύ, αλλά και είναι και κουραστικό να βλέπεις 3D για 3,5 ώρες. Εγώ πιστεύω ότι και οι επόμενες ταινίες, να ξέρεις, θα είναι 3 ώρες. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δυστυχώς. Επόμενο. Επόμενο νούμερο 8 με 351 εκατομμύρια. Το Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Άλλη μια ταινία που είχα τρελό hype εγώ να τη δω. Ο ορισμός της χαμένης ευκαιρίας. Ναι. Αυτό ακριβώς. Σαμ Ράιμι μετά από χρόνια στη Marvel. Και είχε το είδα και ξενέρωσα. Είχε ανέβει το hype στο Θεό. Το περιμέναμε πώς και πώς. Βενέδικτος τώρα πρωταγωνιστής Doctor Strange. Κακός η Wanda. Ήταν η τεράστια ευκαιρία να γίνει κάτι εκπληκτικό. Ναι. Και τελικά, παιδιά, αυτό που είδαμε ήταν κάτι μέτριο προς κακό. Κρίμα, γιατί φαινόταν η Σαμ Ράιμι που είχε μέσα το project. Ήταν σκοτεινό. Είχε πολύ από ζόμπι, από τέτοια πράγματα. Είχε ρε παιδί μου, αλλά φάνηκε ότι η Marvel. Του είπε και η Disney, δηλαδή τον ανάγκασε να το κάνει παιδικό μόνο και μόνο για να ταιριάζει με το υπόλοιπο σύμπαν. Δεν τον άφησε να κάνει αυτό που είχε εξ αρχής στο μυαλό. Πραγματικά αυτή η ταινία θα μπορούσε να είναι από τις καλύτερες της Marvel. Ναι. Επίσης την έφαγε μαρμάγκα, διότι η Wanda εμφανίζεται ξαφνικά κακή από το πουθενά και θα έπρεπε ο άλλος να έχει δει το WandaVision. Ναι. Για να καταλάβει γιατί η Wanda εμφανίζεται ως κακή, μπερδεύτηκε πολύ το κοινό και εξακολουθώ να το λέω ότι ναι, είναι ένα ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν, αλλά πρέπει η ταινία να εξηγεί κάποια πράγματα, έστω και επιφανειακά, όπως κάνει, και το Deadpool και Wolverine, παιδί μου. Δεν μπορεί να τα εξηγήσει όλα, κάποια όμως έστω και επιφανειακά τα εξηγεί για να μπορεί να ακολουθήσει ο άλλος, αν όχι όλο το σενάριο της ταινίας, ένα μέρος, το βασικό σενάριο της ταινίας να μπορεί να το καταλάβει. Έτσι, εντάξει. Προφανώς όταν μια ταινία έχει παρελθόν άλλες δύο ταινίες από πίσω τις δικές της και είναι και μέρος ενός ενιαίου κινηματογραφικού σύμπαντος, δεν μπορεί να στα εξηγήσει όλα η ίδια η ταινία. Θα πρέπει και εσύ να έχεις δει πράγματα πριν από αυτή. Αλλά το βασικό σενάριο, για το βασικό σενάριο πρέπει να στα εξηγήσει τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να εμφανίζει βίλεν, ο βασικός σου βίλεν μέσα στην ταινία, να πρέπει για να τον καταλάβεις, να πρέπει να έχεις δει μια ολόκληρη σειρά. Και αυτό να μην σου είναι απλά φάουλ, ναι, δεν γίνεται αυτό. Οπότε, 4, 3, 2, 1, C. Τι ωραία, όταν τα βρίσκουμε, τι όμορφο που είναι. Δυστυχώς θα μπορούσε να είναι και S αυτή ναι, η ταινία. Ναι, είχε τα εχέγγυα να είναι S καρά S. Αλλά δυστυχώς. Πάμε νούμερο 7 με 356 εκατομμύρια. Ναι. Avengers Endgame. Στο νούμερο 7, Ναι. Τι έχει παραπάνω από το Endgame. Το Endgame μόνο τους ηθοποιούς να βάλεις που παίξανε. Έχει κάτι κουραδάκι. Νούμερο 7. Μόνο τους ηθοποιούς, άμα βάλεις, κάτσε λίγο να φτιαχτώ εγώ. Καταπιάνεται με το time travel, το οποίο οποιοδήποτε και να το έχει πιάσει, μισή θα λένε ότι το έχει πιάσει καλά, άλλοι μισή λένε ότι το έχει πιάσει λάθος. Είναι κάτι ρυψοκίνδυνο γενικά να καταπιαστεί μια ταινία, διότι μπορεί να υποπέσει σε μεγάλα σεναριακά λάθη. Και όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο στο Endgame. Εντάξει, πολλοί λένε ότι έγινε. Εγώ θα πω ότι δικαιολογεί αρκετά αυτά που γίνονται η ταινία. Δεν νομίζω ότι υποπέφτει σε κάποια τεράστια λάθη. Μια χαρά, εγώ θα πω. Και μέχρι εκεί. Μια χαρά. Έχει ψεγάδια, αλλά είναι όταν ένα ιδανικό τέλος. Όταν είναι μια ταινία με 200 χαρακτήρες. Ναι. Πώς να μην είναι, έχει τώρα. Είναι τεράστιο επίτευγμα με τόσους χαρακτήρες να καταφέρεις να βγάλεις μια πολύ καλή ταινία. Ναι. Έτσι. Το τέλος είναι το ιδανικό τέλος. Είναι το τέλειο τέλος που θα μπορούσε να έχει. Ελπίζουμε να μην το βιάσει η Marvel τώρα με την επιστροφή που. Δεν νομίζω. Που έρχεται. Αλλά πώς να το βιάσει, αφού είναι άλλος χαρακτήρας. Είναι το τέλειο τέλος. Ναι. Οπότε γι' αυτό. Τώρα δεν λέμε πολλά παιδιά για αυτό το project. Τώρα τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Ναι, 4, 3, 2, 1, S. Επόμενο. S μαζί με το Infinity War, διότι στην ουσία είναι μια ταινία αυτά.
Ναι, εντάξει. Είναι η ταινία που είπαμε και πριν για το Part 1 και Part 2. Είναι αυτό που το κάνει σωστά, το Part 1. Αν με ρωτάγατε αντικειμενικά για να την ξεχωρίσω από το Infinity War, εγώ θα την έβαζα A. Αλλά εντάξει, ας τη βάλουμε S επειδή είπε και S ο Ανδρέας. S. Νούμερο 6. Στήξε παραπάνω αυτό. 9 εκατομμύρια παραπάνω. Ναι. 365. Mm. Το Avengers Age of Ultron. Πες εσύ. Το Age of Ultron μου άρεσε πάρα πολύ όταν το είχα δει. Ναι. Προφανώς δεν το έχω δει σύνομα, το 2015. Είναι ίσως το χειρότερο Avengers. Τι? Ίσως... Το νούμερο 1 είναι το χειρότερο Avengers για μένα. Ναι, ίσως. Το πρώτο. Ναι, ισχύει βασικά, ισχύει. Έχει ένα πολύ ωραίο κακό, εμένα μου αρέσει ο κακός του Ultron. Να πω ότι είναι το πιο διασκεδαστικό, η πιο διασκεδαστική Marvel ταινία για μένα. Είναι η ταινία ίσως, που τη βάζω ναι. Και όποτε θα τη βάλω να τη δω, στο τέλος της μου έχει φτιάξει διάθεση. Πρώτον. Δεύτερον, να πούμε ότι είναι η τέλεια στιγμή των Avengers, διότι δεν είναι ούτε νιούφιδες, δηλαδή στην πρώτη ταινία Avengers είναι ό,τι έχουν πρωτοφτιαχτεί. Ούτε δεν είναι 500 άτομα. Μπράβο, μαζί είναι αυτοί που πρέπει να είναι οι original Avengers, με λίγες προσθήκες που μπαίνουν και στη συνέχεια. Ναι. Εκπληκτικός κακός, επειδή είναι στην τέλεια στιγμή τους. Δείχνουν και πάρα πολύ ωραία το teamwork που έχει. Επειδή δείχνουν ναι, ναι, ότι με τα χρόνια έχουν κάτσει, παιδί μου, μεταξύ τους και έχουν μάθει. Γενικά ήταν η καλή Marvel τότε και έκανε. Ναι, γίνονται συνεργασίες με τα όπλα τους, με τις ναι. υπερδυνάμεις τους. Για μένα είναι η τέλεια ταινία Avengers Pavla Marvel. Δηλαδή η ταινία που συνδυάζει και τη σοβαρότητα της, του MCU, αλλά και την comic παιδικότητα που θα πρέπει να έχει μια super hero movie. Είναι μια πολύ. Πολύ καλή super hero movie αυτή η ταινία. Ναι, έχει την κατάλληλη δόση δράμα, την κατάλληλη δόση κωμωδία, την κατάλληλη δόση δράσης. Του super hero και δράση. Τα έχει όλα για μένα τόσο όσο. Επειδή δεν είναι καλύτερη λοιπόν. Όχι. Αυτή, θα πούμε 4, 3, 2, 1, A. A. A, A ξεκάθαρα. Εγώ είμαι αντικειμενικό όμω, βλέπει. Λέω A. Παρόλο που την καραγουστάρω, λέω A. Μα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι. A. Εντάξει, είτε τι βάλαμε, τι βάλαμε. Ναι. Τώρα κατάλαβα. Ναι. Πάμε σε ένα ακόμα πειρατές με 379 εκατομμύρια. Το 4, Θέση νούμερο 5. Θέση νούμερο 5, το 4. Πόσα, ναι, του 2011. 379. 379 εκατομμύρια στη ναι, δώσανε, πράγμα. Δώσανε πράγμα, δώσανε. Ακούστε, τα πειρατές Καραϊβικής, να το πούμε αντικειμενικά, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο έχουν εκπληκτικά CGI. Mm. Τα CGI τους, επειδή φαίνεται ότι είναι συνδυασμός πρακτικών εφέ με CGI, ναι, ναι, είναι εκπληκτικότατα. Καράβια βγαίνουν μέσα από τη θάλασσα, βγαίνει ναι, ναι. χαμός και παιδιά είναι αληθινότατα. Δεν σε χαλάει τίποτα, δεν σε πετάει τίποτα εκτός. Ναι. Αλλά το έχουν χάσει σεναριακά. Καλά, η ταινία. Σεναριακά είναι. Έτσι, παιδιά. Είναι ναι. σεναριογράφη. Βάλε και αυτό, βάλε και έτσι, βάλε και αλλιώ. Στείλ του εκεί. Αυτός έγινε αυτό και ναι. πήγε εκεί και έκανε αυτό. Ναι, ναι. Και ο ένα άλλο. Ο Μπαρμπόσα εμφανίζεται μέλο του πολεμικού ναυτικού. Μετά ξαναγίνεται πειρατή. Αυτό. Σεναριακά. Δεν δικαιολογείται τίποτα. Τίποτα. Το 4 δεν έχει, όπως είπαμε, την ταρκύλα του 3 και του 2 ναι. που έδινε έτσι ένα ωραίο boost. Πολύ πιο. Είναι Λονδίνο τώρα, από αυτά δεν μου αρέσουν. Είναι Disneyλα του κερατά ναι, το ναι. 4. Disneyλα του κερατά. Δεν εμφανίζεται ούτε Keira Knightley στο 4, ούτε Orlando Bloom, ναι. το οποίο τη χαλάει την ταινία αυτομάτως. Τη ρίχνει πάρα πολύ. Σίγουρα. Σεναριακά ήταν αδύναμη. Δεν μου, αρέσει, δεν μου άρεσε καθόλου και η. Πώς λέγεται, Πενέλοπε Κρούζ. Πενέλοπε Κρούζ. Δεν μου άρεσε καθόλου η ταινία. Ναι, εντάξει, είναι τι της έδωσαν κιόλας. Μ' άρεσε όμως ο του John Wick. Ναι, okay. Ο μαυρογέννης πειρατής. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, δράση. Όχι. Disney δεν φτάνει μόνο αυτό. Λέμε 2-3 πράγματα εκεί πέρα. Ναι. Κωμωδία και μετά δράση. 4, 3, 2, 1, C. C. Δεν είναι γιατί σίγουρα, εντάξει. Γιατί, παιδιά, έχει να κάνει πειρατές και θάλασσα. C. Ναι. Α, μία ταινία. Πάμε στο νούμερο 4. Ναι. Που είναι και αυτή 379 εκατομμύρια. Πω. Τι πεταμένα. Το Fast X. Τι πεταμένα λεφτά ήταν αυτά. Εντάξει. Στήγησε πολύ η μπάλα η μεταλλική. Το Rocket League, ναι. Στήγησε πολύ όντως. Το Rocket League. Η Epic το έχει πει. Ήταν, ναι. Φοβερή. Πρέπει η Ρώμη. Στη Ρώμη δεν διαδραματίζεται. Ναι. Τουλάχιστον αρχή. Ναι. Η Ρώμη μόνο κατηφόρα πρέπει να είναι. ή όχι, πρέπει να έχει πολύ αέρα. Ναι, πολύ αέρα. Ή μόνιμη κατηφόρα. Ναι. Πραγματικά. Εντάξει, τα Fast and Furious τρολάρουν από. Είναι, ναι, είναι αυτό. Από το. Το... Θα έλεγα το 8. 7, από το 8. Θα έλεγα το 7. 7 αλλά το 7. Θα πω από το 8 και μετά. Το 7 είναι του αφιερωμένο στον. Ναι, εντάξει, όχι. Που νομίζω πρέπει να είναι μέσα στη λίστα. 8, 9 και 10. Κουράδες. Καρακουράδο ναι. κερατά. Τρολάρουνε πλέον, τους νοιάζει μόνο το ότι έχουν το όνομα που έχουν. Ο κόσμος δεν πάει πλέον για να δει σεναριακά το. Πάει επειδή με τα χρόνια έχει δεθεί με τους χαρακτήρες και πάει και να διασκεδάσει, να πιει την κουκακόλα του, να φέρει τα κουκακόλα. Δεν θα το βλέπα ποτέ.
Το Fast X το είδα λόγω του επεισοδίου. Γιατί το Fast and Furious Franchise δεν μου αρέσει, όχι καθόλου. Καθόλου βασικά, ναι, δεν μου αρέσει. Ναι. Μόνο το 7 μου άρεσε, το 1. Το 7 που εκεί έπρεπε να τελειώσει κιόλα. Ναι. Το 7 έπρεπε να τελειώσει, ήταν εκπληκτική ταινία και ήταν και τέλειο τέλο. Ναι, θα μπορούσε να το τελειώσουν εκεί, ναι. Για Fast and Furious ταινία εκπληκτική ήταν. Ναι, για Fast and Furious ταινία. Ισχύει, για Fast ήταν εκπληκτική. Γιατί όπως και να το κάνεις και τα πρώτα δεν τα λες αριστουργήματα. Ούτε το Tokyo Drift που είναι από τα αγαπημένα μου το λες αριστούργημα. Γιατί είναι Fast and Furious ταινία. Πρέπει να ξέρεις τι πας να δεις. Είναι λογικό. Να πω για τον Momoa ότι νομίζει ότι είναι ο Heath Ledger από το τέμα. Ο Momoa σε αυτή την ταινία είναι η κλασική περίπτωση του ηθοποιού, τον οποίο του έχει αφήσει το ελεύθερο και δεν πρέπει να του έχει αφήσει το ελεύθερο. Κάνει πράγματα. Αυτοσχεδιάζει. Που δεν είναι για το Fast and Furious. Αυτοσχεδιάζει. Αυτοσχεδιάζει. Ναι. Του έχουν αφήσει τα λουριά ελεύθερα. Κάνουν ό,τι θες, του έχουν πει. Τα CGI της ταινίας πολύ χειρότερα των προηγούμενων. Και το χειρότερο, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι. Ότι αυτή η ταινία έχει πολλά πρακτικά εφέ. Γι' αυτό είναι τόσο ακριβή. Έχει απίστευτα πολλά πρακτικά εφέ. Το έχω δει, το έχω δει. Με το σημείο που έχουν πάρει το χρωματοκιβώτιο. Αυτό είναι από την προηγούμενη ταινία όμως. Δεν είναι στο 10 αυτό. Στο 10 είναι. Είναι στο 10 είναι, αλλά σου δείχνει flashback από την προηγούμενη ταινία. Αρχή. Ή από το 9 ή από το 8. Δεν θυμάμαι το. Νομίζω στο 8 είναι το χρηματοκιβώτιο. Okay. Ναι. Αλλά είναι τα ίδια πλάνα. Στην ουσία δεν δώσανε λεφτά γι' αυτό. Α, δεν δώσανε λεφτά γι' αυτό. Όχι, αφού είναι τα πλάνα από την. Αλλά ήταν πρακτικό εφέ. Αυτό ήθελα να πω. Ήταν πρακτικό εφέ και η μπάλα είναι πρακτικό εφέ. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Και αυτό είναι πρακτικό εφέ. Και τα αμάξια που μπαίνουν και αυτό όλα πρακτικά εφέ είναι. Γι' αυτό στοιχίζει τόσα πολλά λεφτά. Τα έβγαλε νομίζω όμως τα λεφτά της, δεν μπήκανε μέσα. Δηλαδή τα βγάλανε και κοντά στο billion φτάσανε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν ξέρω. Γιατί έχει ένα φανατικό κοινό που πηγαίνει και το βλέπει. Εντάξει. 4, 3, 2, 1. Κάτω από D. Κάτω από D. Δεν βλέπετε. Κάτω από D. Δυστυχώς. Όσο πάει χειροτερεύει το πράγμα. Επόμενο. Νούμερο 3 νομίζω είμαστε. 400. Πάμε στο 400 τώρα. 416 εκατομμύρια. Ναι, στήχησε το νούμερο 3, στήχησε το Star Wars The Rise of Skywalker. Το 9, το επεισόδιο 9. Το 9. Άλλο ένα κακό, πολύ κακό για το τίποτα. Και θα γίνεται αυτό και μετά θα γίνεται αυτό και μετά θα έρθει ο Palpatine. Αλλά τελικά ο Palpatine γενικά τελικά ήταν η Rey είναι εγγονή του Palpatine. Και ο Kylo Ren από κακός γίνεται καλός γιατί είναι σαν τον Darth Vader που γίνεται και αυτός και μετά συνεργάζονται για να κερδίσουν τον Palpatine και πολύ κακό για το τίποτα. Η μισή ταινία, παιδιά, θα μπορούσε να λείπει από αυτό το πράγμα. Και θα μπορούσε να λείπει διότι είπαμε, το ξανάπαμε και πιο πριν, το επεισόδιο 9 προσπαθεί να αλλάξει και το επεισόδιο 8 και το επεισόδιο 7 που στην ουσία είναι ο εαυτός του. Είναι ο ίδιος συνοθέτης. Γι' αυτό και απέτυχε, νομίζω είναι η χειρότερη ταινία από τη νέα τριλογία. Νομίζω είναι η χειρότερη ταινία γενικά Star Wars. Ναι, και η χειρότερη τριλογία νομίζω. Ακόμα και τα prequels είναι πολύ καλύτερα από το 7-8-9. Ναι, γιατί έχει το τρίτο, το επεισόδιο 3. Εμένα μου αρέσει πολύ και το επεισόδιο 1. Το θεωρώ πολύ διασκεδαστικό. Εντάξει, ναι. Τώρα για το Rise of Skywalker πάμε βαθμολογία, δεν είναι. 4, 3, 2, 1, D. Δυστυχώς, παιδιά, D. Και το λέω D και την έχω δει 4 φορές συγκεκριμένη ταινία, έτσι. Πάμε νούμερο 2 τώρα με 432 εκατομμύρια. Ναι. Είναι το Jurassic World Fallen Kingdom. Παιδιά, άμα έχετε δει το επεισόδιο που έχω βγάλει για το Fallen Kingdom, πόσα? 432. Ωραία. Καλύτερα τα 432 ευρώ να τα παίρνατε και να πετάγα σε ένα ποτάμι και να τα αφήνω να τα κυλήσουν στη θάλασσα. Πιο πεταμένα λεφτά από αυτά δεν έχω ξαναδεί. Καλά σεναριακά. Από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου. Δείτε το επεισόδιο, είναι από τα πιο διασκεδαστικά καλή κακή που έχουν γίνει. Πολύ απλά γιατί έχω βγει έξω από τα ρούχα μου με αυτό το πράγμα που βλέπω. Προσπαθούν να αντιγράψουν τις παλιές ταινίες Jurassic Park, αλλά με ηλίθιο τρόπο, δεν έχει καμία συνοχή το σενάριο. Στην ουσία παίρνουν την ιδέα από το πρώτο Jurassic World, την ίδια ιδέα ακριβώς και την ξανακάνουνε. Σαν να βαριόντουσαν δηλαδή να κάνουν μια καινούργια ιδέα. Πες και εσύ, τι να πω. Το Jurassic World, όχι το Park, το World, δεν μου αρέσει καμία ταινία καθόλου για μένα. Καμία. Ναι. Μα πάει το κακό στο χειρότερο. Η πρώτη ψηλό βλέπετε μέχρι δεν εκεί. Δεν είμαι και φαν των δεινοσαύρων και αυτά που είναι κάποια άλλα άτομα, ας πούμε. Εντάξει. Δεν έχει να κάνει με αυτό, πιστεύω. Ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η ταινία. Δεν βγάζει νόημα. Σεναριακά, παιδιά, δεν βγάζει κανένα νόημα. Και είναι και αυτό σιγά σιγά μπαίνει στο κωμικό του θέματος. Απλά γελάς με αυτό που βλέπεις. Τίποτα. Μπαίνει ο Chris Pratt μέσα στην ταινία χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Ο χαρακτήρας του δεν είναι κανένα λόγο να βρίσκεται στην ταινία. Κανένα. Τώρα, γιατί στήχησε τόσο. Δηλαδή, τι, οι δεινόσαυροι, το CGI. Μόνο δικαιολογείται να έχουν φτιάξει μηχανή του χρόνου και να πήγαν πίσω και να φέραν αληθινούς δεινόσαυρους. Ναι, μηχανή του χρόνου. Για να έχει στοιχήσει τόσα λεφτά. 400 εκατομμύρια. 4, 3, 2, 1, D minor. Πώς λέει, D-mine. Πώς λέγεται, ναι. D-mion. Minus. Minus. Μπράβο. Minor, εγώ μπερδεύτηκα με το minore. D. Τι συμπέρασμα βγάζουμε από σήμερα. D.
For ντροπή. Τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτήν. Περίμενα, δεν έχουμε πριν πούμε την πρώτη. Ναι, α, πριν. Τα πολλά λεφτά δεν είναι το ότι είναι καλή ταινία. Συνώνυμο της επιτυχίας. Ναι, ναι. Μη σας πούμε ότι όπου βλέπετε τεράστιο budget σημαίνει ότι κάτι έχει πάει στραβά. Να κρατάς χαμηλό καλάθι. Και προσπαθούν να το προσπαθούν. Ναι. Ή έχουν πάει πολλά στραβά και προσπαθούν συνεχώς με reshoots και με τέτοια να το ξαναφέρουν, ναι, να το σώσουν το πράγμα. Ή έχει πάει όλο στραβά. Εντελώς. Ναι. Το πράγμα. Και έχουν ρίξει χρήμα είτε για να πάρουν πολύ γνωστούς ηθοποιούς, γιατί τα περισσότερα budget από αυτά, να ξέρετε, πάνε στους ηθοποιούς. Ηθοποιούς, ναι. Και στο marketing. Διότι όταν δεν έχεις καλή ταινία, αν έχεις καλό marketing, θα τα βγάλει τα λεφτά της. Και το κακό ποιο είναι, ότι πήγανε, είδανε το Fallen Kingdom, φάγανε τη φόλα, γιατί Fallen Kingdom είναι, όχι Fallen Kingdom, και σου λέει θα πάμε να δούμε και το Dominion. Και φάγανε χειρότερη φόλα. Διότι το Dominion είναι χειρότερο. Το Jurassic World Dominion, που δεν είναι ούτε Jurassic ούτε Dominion. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Ούτε World δεν είναι. Ακριβώς. Πάμε τώρα στο νούμερο 1. Το νούμερο 1 είναι. Η πιο ακριβή παραγωγή όλων των εποχών είναι η με πόσα λεφτά. Με 447, ούτε 450 ευρώ. 440, λίγο παραπάνω. 3 εκατομμύρια. 450, το κάνουμε στρογγυλά. Ναι, είναι το Star Wars The Force Awakens. Το πρώτο. Το 7. Το 7. Άλλη μία περίπτωση που χέστηκε πάνω τη Disney, γιατί σου λέει καταρχάς μετά από πάρα πολλά χρόνια ταινία Star Wars. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Οπότε σου λέει πρέπει να βγει κάτι πάρα πολύ καλό. Οπότε χεσμένη η Disney ώστε να μην αποτύχει, διότι είναι το νέο ξεκίνημα Star Wars από τότε που το πήρε εκείνη. Έριξε απίστευτα πολλά λεφτά για να βγάλει μια αντιγραφή του επεισοδίου 4. Γι' αυτό που είπε σχεσμένη, έβγαλε μια αντιγραφή του επεισοδίου 4. Κάτι σίγουρο δηλαδή. Δηλαδή έβγαλε. Έφτιαξε την ακριβότερη παραγωγή όλων των εποχών αντιγράφοντας το επεισόδιο 4. Του 1970 πόσο ήταν. Καλό. Μπράβο Disney. Παιδιά, πιστεύω ότι άνετα μπορώ να αντιθώ με κοστούμι να μπω μέσα στη Disney στο τμήμα marketing και να με πιστέψουν. Ό,τι και να του πω, να νομίζουν ότι είμαι ένας από αυτούς. Ο διευθυντής. Ναι, ναι, να μην καταλάβουν ρε παιδί μου ότι έχω μπει μόλις εκείνη την ώρα εκεί πέρα. Εκεί πέρα μέσα. Ναι. Δηλαδή, τόσα λεφτά που δίνονται από αυτή την εταιρεία δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι. Δεν είναι ότι θα έπρεπε να ήταν τα μεγάλα κεφάλια, τα οποία έξυπνα κεφάλια εκεί μέσα. Ναι. Νομίζω ότι είναι ακέφαλοι εκεί μέσα αυτοί, έτσι, με αυτά που βγάζουν. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και με τις νέες ανακοινώσεις που κάνανε, το ίδιο πιστεύουμε. Δεν ξέρω καν αν τους νοιάζει, γιατί τα λεφτά τα βγάζουν έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει. Δεν ξέρω. Βέβαια, κάποια στιγμή βέβαια θα. Μπαίνουν μέσα αρκετές φορές. Ναι. Τώρα τελευταία, ναι. Μόλις βλέπουν ότι μπαίνουν μέσα, τα παρατάνε τα franchise για πάντα. Μέχρι να ξανα. Δηλαδή, μόλις ρουφήξουν τα πάντα από αυτά τα franchises και τα πετάνε μετά πίσω και πιάνουν άλλα. Ναι. Πάνε και εξαγοράζουν άλλες εταιρείες. Χαλάνε άλλα franchise παλιά. Μπράβο, αυτό. Ναι. Τα ξεζουμίζουν και αυτά και γεια σας. Νούμερο 1, το. The Force Awakens. The Force Awakens. Εντάξει, δεν είναι για πέταμα. Είναι μια μέτρια προς καλούτσικη, θα πω εγώ, ταινία, αλλά είναι επειδή αντιγράφει. Τι... Ναι, εντάξει. Το αυτό. Πήγανε σε κάτι safe, επειδή φοβότανε αυτό, ναι, που είπες. Σε πολύ safe, αλλά τώρα να πηγαίνει σε κάτι τόσο safe και να φτιάχνει την ακριβότερη παραγωγή όλων των εποχών. Ναι. Δεν το... Λοιπόν, πάμε βαθμολογία και να πούμε μετά. Βαθμολογία. Ναι. 4, 3, 2, 1. C. Άκου, αξίζει B, αλλά τώρα μια αντιγραφή να τη βάλει στο B, να τη δώσει και εύσημα, ξέρω εγώ. Μπράβο. Εγώ θα έλεγα. Βάλτε B. Εντάξει, αν και είναι, δεν είναι τόσο πιστή αντιγραφή, έχει και κάποια δικά της πραγματάκια. Ναι, B. Εντάξει, άντε, βάλει την B. Ήμασταν πολύ κακοί σήμερα, να είμαστε λίγο, ναι, καλοί. B. Είναι και η πιο ακριβή παραγωγή των εποχών. Εντάξει. Ναι, εντάξει. B. Και τελώς, αυτά ήταν, ναι. Αυτές ήταν οι πιο 25 πιο ακριβές παραγωγές, λοιπόν, παιδιά, όλων των εποχών στο σινεμά, κινηματογραφικές παραγωγές. Τα συμπεράσματα τα είπαμε πριν πούμε το νούμερο 1, ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την επιτυχία ή την ευτυχία, όπως και η τεχνολογία δεν φέρνει την ευτυχία. Σίγουρα, γιατί. Πολλές παλιές ταινίες χωρίς εξελιγμένη τεχνολογία είναι ταινιάρες. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι έπρεπε να το έχουν κοιτάξει οι εταιρείες και συγκεκριμένα οι μεγάλες εταιρείες. Διότι υπάρχουν και μικρές εταιρείες που εξακολουθούν να προσπαθούν και να βγάζουν καινούργια project, όπως η A24, η οποία τώρα τελευταία έχει αρχίσει και ψιλοχαλάει, τέλος πάντων. Μην την εξαγοράσει και αυτήν η Disney. Περιμένετε. Αλλά γενικά τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Μη σας πω το ανάποδο ισχύει. Όταν δεν υπάρχει budget, όπως ας πούμε γινόταν στην πρώτη ταινία Deadpool, που τις κόβανε συνεχώς το budget, οι δημιουργοί, οι οποίοι ήταν πορωμένοι με το project τους, ναι, έψαχναν τρόπους αυτό το πράγμα να το χρησιμοποιήσουν. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Για όπλο, ως όπλο τους. Να είσαι πορωμένος με το project. Να είσαι πορωμένος, αλλά να είσαι και έξυπνος να μπορείς να ελιχθείς. Ναι. Να προσπαθήσεις το εμπόδιό σου να το κάνεις όπλο σου και να προχωρήσεις με αυτό. Όταν τα έχεις όλα εύκολα και τα λεφτά σου έρχονται αβέρτα, έχεις τα πάντα, έχεις ό,τι θες όποτε το θες και δεν έχεις περάσει από δυσκολίες, το πράγμα θα χαθεί. Θα το χάσουν. Γι' αυτό και συνήθως οι μεγάλες εταιρείες, παρόλο που δίνουν πολλά λεφτά, τα δίνουν αβέρτα, παιδιά. Τα δίνουν σε CGI τμήματα τα οποία τα κλείνουν. Διότι η Disney δεν έχει στάνταρ δικά της CGI τμήματα, πηγαίνει και νοικιάζει ώρες από εταιρείες παραγωγής και δημιουργίας CGI. Οπότε τι κάνει, πηγαίνει, τους πιάνει, τους λέει έρχεται 3 εβδομάδες, 4 να φτιάξετε το Disney, πέσανε τη Disney ένα project
Τον Τζον Κάρτερ. Τον Τζον Κάρτερ. Και δεν υπάρχει καμία επίβλεψη, παιδιά. Ναι. Μπορεί αυτοί από τις 3-4 εβδομάδες να δουλέψουν τη μία και τις άλλες να βαράνε μύγες. Ναι, να μην κάνουν τίποτα. Και παρόλα αυτά δίνουν λεφτά αβέρτα, έτσι. Δεν ελέγχει κανένας. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, γιατί είναι τεράστιες. Τεράστιες εταιρείες με πολλά λεφτά και πολλά εκατομμύρια παίζονται, δεν τους νοιάζει διότι ξέρουν ότι θα το σώσουν με το marketing. Ναι. Το πράγμα. Και τα λεφτά τα βγάλουν. Ναι, και με το παραπάνω. Δεν τους νοιάζει. Σας φαίνεται περίεργο, αλλά να ξέρετε ότι ισχύει αυτό. Ισχύει πολύ. Αν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος πορωμένος από πίσω από ένα project, ο οποίος να τρέχει αυτός παντού και να κοιτάει και να τα επιβλέπει και να έχει άλλους πορωμένους από κάτω του που να τους μεταδίδει αυτή την πόρωση, το project αποτυγχάνει. Γι' αυτό το λόγο. Επειδή όταν τελειώνει μια ταινία, δεν βλέπετε credits. Δεν βλέπουμε 5 λεπτά credits. Όλοι αυτοί, να ξέρετε, από κάποιους ελέγχονται. Εάν η κεφαλή όλων αυτών δεν είναι πορωμένη με το project, δεν θα πάει. Τους αφήνει λίγο ελεύθερους. Ακριβώς. Πάει μετά. Δεν θα πάει. Είναι αδιάφορος αυτός, τέλος. Και πόσο μάλλον όταν τον πρώτο λόγο, συνήθως αυτές οι εταιρείες τον πρώτο λόγο δεν το έχουν οι σκηνοθέτες, αλλά το έχουν οι παραγωγοί. Το οποίο, παιδιά, είναι το χείριστο των ελαττωμάτων, έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό επεισόδιο, το σημερινό tier list. Ελπίζουμε να σας άρεσε η ιδέα. Αν σας άρεσε, θέλουμε και άλλες λίστες. Ναι. Πείτε μας ποιες άλλες λίστες θέλετε να τις βάλουμε έτσι να τις συζητήσουμε και να τις, να τις κατατάξουμε. Μπράβο. Και αν δεν βαριέστε, γράψτε μας το δικό σας tier list σχετικά με την 25η ή τη δεκάδα, τέλος πάντων, για να μην είναι μεγάλο το comment, παιδί μου, και βαριέστε. Οι Star Wars fans, αν θέλετε, βρίστε μας. Ό,τι θέλετε, κάντε ο καθένας. Ναι. Υποκειμενικά είναι όλα αυτά. Εμείς την άποψή μας λέμε εδώ πέρα για να περνάμε καλά, πιο πολύ για το χαβαλέ και για να κρατάμε παρέο ένας τον άλλον και κατ' επέκταση σε εσάς. Να περνάτε όλοι όμορφα. Να πούμε, εάν βλέπετε από το YouTube, να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής εάν σας άρεσε αυτό που είδατε. Εάν ακούτε από Spotify ή Apple Podcasts ή από το YouTube Music, πατήστε το κουμπί της ακολούθησης για να ακολουθείτε το κανάλι, ώστε να ακούσετε και τα επόμενα επεισόδια που θα βγουν στο μέλλον. Και αν σας αρέσουν οι φάτσες μας, μπορείτε να τις βλέπετε και στο Instagram αλλά και στο TikTok, όπου ανεβαίνει πολύ συχνά και πολύ διαφορετικό υλικό. Αυτά. Καλά να περνάτε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και εμείς εδώ θα είμαστε τριγύρω να τα λέμε. Βγαίνει και πράγμα τώρα. Αυτά. Φιλούμπες. Τι πράγμα βγαίνει. Βγαίνει. Ποιο βγαίνει. Πολλά. Το Venom, το 4. Το 3. Το 3. Το 3. Πάλι καλά, δεν βγει 4. Θα βγει και 4. Πάλι καλά, Παναγία μου, πάλι καλά.